Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα. Μας έφτιαξες. Σας έφτιαξα και όπως καταλάβατε αυτή η αγριοφωνάρα. Πώς λέγονταν στο γαλατικό χωριό αυτός που δεν τραγουδούσε ωραία, ρε. Ο Κακοφωνίξ. Κακοφωνίξ. Ναι, σαν κι αυτόν είμαι. Εσύ έχεις το προτέρημα να μην είσαι μόνο Κακοφωνίξ, να είσαι και ασκή Μοφατσίξ. Πάρτα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πόσμαν, όπως καταλάβατε και από τα intro της εκπομπής. Κιτρινόμαυρη σήμερα η version της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Έχω απέναντι τον πολύ καλό φίλο και συνοπαδό, τον ταχυδρόμο Πόστμαν Ιωάννη Τζίφρης. Καλησπέρα, Mr. Drooling. Τι γίνεται, πώς είστε καταρχήν? Καλά είμαστε. Πώς βιώνετε όλο αυτό που περνάει όλη η ανθρωπότητα? Ας ξεκινήσουμε από αυτό έτσι λίγο. Όχι λίγο. Με στη δουλειά, ναι, σοβαρό, και ναι. Στη δουλειά, διότι εσύ έχεις να κάνεις και με συναναστροφή με κόσμο, έτσι. Έτσι, έτσι. Η επαφή είναι το επικίνδυνο, ναι, κομμάτι. Μέχρι τώρα ήξερα ότι, ας πούμε, σε βλέπαν τα παιδάκια και τρώγαν το φαγητό τους, ας πούμε. Τώρα τι γίνεται? Τώρα τρώνε και οι μεγάλοι το φαγητό. Το γράμμα το δίνεις. Το παίρνουν το γράμμα ή λένε. Ζάχο μέσα, ναι, στα σοβαρά και αστεία είναι ότι εγώ τουλάχιστον δεν συναθρίζομαι, με την έννοια ότι δεν είμαι σε κλειστό. Δεν βλέπεις, ναι, ναι. Ανοίγει, αφήνει το γράμμα στην είσοδο της πολυκατοικίας. Σκέφτομαι, ναι, σκέφτομαι όλους αυτούς, και φέρεις, ναι, τους, που έχουν να κάνουν με κόσμο, φίλους, έτσι. Που έχουν να κάνουν με κόσμο. Τα παιδιά μας που δουλεύουν, που έχουν τις δουλειές τους. Όλος ο κόσμος γενικά. Αυτός που καθημερινά συναθρίζεται με άλλους. Και εκεί είναι το μεγάλο το θέμα. Ότι θα πρέπει μην τυχόν. Δεν λάβουμε υπόψη όλα αυτά που λένε οι υγειονομικές υπηρεσίες. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Είναι σοβαρό το θέμα. Απ' την άλλη, εγώ επαναλαμβάνω, είπαμε να βλέπουμε και τις δύο πλευρές του νομίσματος. Έτσι, φυσικά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ψύχρεμα και λογικά. Εγώ είμαι πάντα, με ξέρεις χρόνια, είμαι της κοινής λογικής. Να ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα είναι ένα είδος γρίπης, ας το πω έτσι. Μάλιστα είναι και πιο ελαφρύ από την γρήπη. Απλά δεν πρέπει να προσβληθεί κάποιος ο οποίος είναι μεγάλο σε ηλικία ή είναι σε αυτό που λέμε ευπαθείς ομάδες. Δηλαδή εμείς, ένας υγιής, να μην βάλουμε τον εαυτό μας γιατί δεν ξέρουμε κιόλας. Ένας υγιής άνθρωπος που ξέρει ότι είναι 100% υγιής δεν μπορεί να πάθει τίποτα από αυτό το πράγμα, αλλά μπορεί να μεταφέρει τον ιό σε κάποιον, στο γονέα, στο κάποιον. Γενικά στους γενείς του, σε κάποιον μεγάλο ηλικία ή κάποιον που δεν χρειάζεται να είναι μεγάλο σε ηλικία για να είσαι σε ευπαθείς ομάδες, έτσι. Υπάρχουν και αρρώστιες οι οποίες τις κουβαλάμε και ζούμε και με αυτές. Πάντως το θέμα είναι ότι βάσει αυτού υπάρχει μεγάλο πλήγμα ήδη στα οικονομικά. Λογικό. Έτσι, λογικό. Οι άνθρωποι ακόμη δεν το είδες. Ακόμη δεν το είδες. Και για τα μαγαζιά πιστεύω ήδη, όταν μιλάω για μαγαζιά, εννοώ καφετέρειες, εμπορικά. Όλα αυτά. Όλα αυτά θα τα χτυπήσει. Έτσι. Ειδικά τις καφετέρειες, τα μπαράκια θα τα χτυπήσει σίγουρα. Εγώ βλέπω, αν δεν το έχει κάνει ήδη. Τα πρωινά, ας πούμε, πηγαίνω στη δουλειά, τον κόσμο ο οποίος συναθριζόταν στα λεωφορεία για να πάει και αυτός στις δουλειές του, θα βλέπω σχεδόν άδεια. Επειδή ανέβηκα αυτό πριν 2-3 μέρες σε λεωφορείο, τώρα αναγκαστικά λόγω του ότι έδωσα και το μηχανάκι, ανεβαίνω τακτικά πλέον. Ναι. Τελευταία φορά που ανέβηκα πριν 2 μέρες ήταν πάλι γεμάτο το λεωφορείο, ναι. Απόγευμα τέτοιο, ναι, όχι. Ναι. Αυτό προς βράδυ είναι ένα δίκιο τόκι. Δηλαδή προσπαθούν να αποφεύγουν τις μετακινήσεις ή μετακινούνται. Πώς θα γίνει, δεν έχουμε άλλο ρε φίλε. Γιοταχή. Συγγνώμη, εγώ δεν έχω γιοταχή και θέλω να πάω στο χαριλά. Οπωσδήποτε τι θα κάνω. Θα πάσεις, τι θα κάνω, πάρω ταξί και αν γυρίσω με ταξί δεν γίνεται. Γιατί και το ταξί τι είναι, σίγουρο. Όχι. Από οικονομική άποψη. Δεν υπάρχει άλλο μέσο στη Θεσσαλονίκη και νομίζω δεν υπάρχει κανένα και δεν το ξέρω. Μόνο το πιο ασφαλές, θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει, είναι το ποδαράκι. Α, ποδαράκι πλέον περπατάω πάρα πολύ και το συστήνω ανεπιφύλακτα. Όχι από πλευρά. Αυτή που μπορούν να το κάνουν. Ναι, να περπατάτε, παιδιά, να περπατάτε. Εντάξει, όσοι είστε πιτσιρικάδες τώρα. Ρωτήστε και κάναν ταχυδρόμο να σα πω. Ρωτήστε κάναν ταχυδρόμο που το. Εντάξει, γι' αυτό είσαι και φίτο όμω, έτσι. Είσαι και φίτο, είσαι έτοιμο, είσαι για την πεντάδα στο μπάσκετ. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Δύο μέρες και εδώ μόνο με τον Τάσο δεν μπορούσαμε να πούμε, μας πήραν σβάρνα τα τηλεφωνήματα. Καταρχήν, πες λίγο για τη Μάζδα, γιατί περιμένουν πολύ. Θα πούμε, είσαι σωστότατος, έχεις μπει στο πνεύμα της εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε τη Μάζδα Μανατίδης που για άλλη μια βραδιά είναι βασικός υποστηρικτής εδώ της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα που ακούτε στο Λίμπερο 107,4 από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 9 έως τις 11. Λοιπόν, η καρδιά της Mazda χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη, στη Mazda Μανατίδης, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ
και μετρητή συμπίεση RX. Μάζδα Μανατίδη, ένα όνομα εγγύηση με τι πιο ανταγωνιστικέ τιμέ και προτεραιότητα τη δική σα ασφάλεια. Το Μάζδα έχει το μάστορά του, κοινό Γιάννη Αμανατίδη και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντηση όλων των Μάζδα είναι ένα στην πόλη μα και είναι στην Παπάθη 205. Τηλέφωνο για τυχόν ερωτήσει, πληροφορίε, οτιδήποτε απορία έχετε όσον αφορά τη Μάζδα Μανατίδη. Είναι πολύ απλό το τηλέφωνο και απλό πασίγνωστο 2310-924-931. Κύριε Ποστμανίδη, παρακαλώ. Πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ φαγητό και πιστεύω ότι έχει πιο πολύ φαγητό όσο και να σου φαίνεται περίεργο το μπάσκετ αυτή την περίοδο. Γιατί θα το σχολιάσουμε εδώ και με τους φίλους. Θα πω ότι μετά τις 9.30 ανοίξουμε τις γραμμές. Βέβαια, καλά, αν υπάρχει κανένας τώρα, δεν θα το κλείσουμε το τηλέφωνο στα μούτρα. Απλά να πω ότι είναι και στον τοίχο σου στο Facebook και στο δικό μου τοίχο. Πόσες εκπομπές μπορείτε να γράφετε την άποψή σας, να τη διαβάσουμε, να τη σχολιάσουμε εδώ στον αέρα και στον τοίχο του Postman. Εντάξει, 2-3 φίλους έχει εκεί περισσότερους. Ξάδερφοι, συγγενείς και τέσσερις. Πόσες είσαι. Prime time έφερε. Πόσες. Prime time είναι εδώ. Από εκεί είναι σκέτο. Εκεί είναι. Έφερε στο prime time εδώ. Το prime time είναι εδώ. Από εκεί είσαι μόνο time. Χωρίς το prime. Λοιπόν, ο τοίχος ο δικός μου στο Facebook και του Γιάννη είναι ανοιχτή και περιμένουμε τα δικά σας σχόλια, τα διαβάσουμε και τα σχολιάσουμε αν χρήζουν σχολιασμό στον αέρα. Να πω ότι. Για μένα βέβαια από το Θανάση τον Ιγνατιάδη. Φίλος. Γεια σου. Καλή εκπομπή, λέει, ταχυδρόμε και ζαχαρία. Να είναι καλά ο Θανάσης. Τακτικός έτσι ακροατής εκπομπής. Πάντα. Να πω ότι περιέργος. Ψωμί και περισσότερο σχολιασμό για τη δική μου λογική έχει το μπάσκετ. Από ποια άποψη, και αν θέλεις εσύ ξεκινήσουμε όπου θες, από ποδόσφαιρο ή από μπάσκετ. Διότι κακά τα ψέματα, όλοι ζούμε και αναπνέουμε για το παιχνίδι του ημιτελικού, το δεύτερο ημιτελικό στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν βέβαια τα πλέοφ τα οποία ξεκινάνε μέσως όλο αυτό τον κυκαιώνα με τον κορονοϊό την Κυριακή. Τελικά θα γίνουν από τα ματς έτσι και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Ναι, και χωρίς κόσμο. Ναι, αυτό έχει βγει απόφαση. Πιστεύεις θα έχει κόσμο απ' έξω από τα γήπεδα? Όχι. Και εγώ όχι. Και εγώ δεν το πιστεύω. Μα, καταρχήν. Δεν ξέρω τώρα θα γίνει αυτό με το δικαστικό με του ΠΑΟΚ. Αν ισχύσει η τιμωρία του ΠΑΟΚ, νομίζω το μόνο ενδιαφέρον που υπάρχει για τα play-off είναι ποιος θα βγει δεύτερος. Δεν υπάρχει άλλο. Η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ, έτσι. Δεν θα πάει Champions League αυτό. Ναι, στα προκριματικά του Champions League. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο. Εκτός βέβαια και άμα γίνει και καμιά καλή έκπληξη εκεί και ο Παναθηναϊκός δικαιωθεί και έχουμε θέμα. Ο Παναθηναϊκός να δικαιωθεί σε τι? Να το ξετιμωρήσουμε. Δεν γίνεται αυτό που λες. Εγώ έτσι λέω. Δεν το λέω εγώ. Όχι, προσοχή, ναι, να ξέρουμε τι λέμε. Έτσι, δημοσιογράφοι δεν είμαστε. Όχι. Τους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού ακούμε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Μηδέν. Μάλιστα. Ναι, δεν έχει γίνει σε καμία άλλη ομάδα στην Ευρώπη. Δεν θα γίνει στον Παναθηναϊκό. Ωραία. Λοιπόν, φυσικά ένα στο δισεκατομμύριο να αφήσουμε στο εκατομμύριο, εντάξει, αλλά δεν υπάρχει πιθανότητα. Με βάση τα όσα λένε οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, οι δημοσιογράφοι, έτσι. Άρα, το μόνο έτσι, που υπάρχει για τα playoff είναι. Το ποιο θα βγει δεύτερο. Αν επαναλαμβάνω, ισχύει η τιμωρία με τους μείων βαθμών του ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω πες ότι δεν υπήρχε ο κορονοϊός. Ναι. Πιστεύω ότι τα γήπεδα θα ήταν από μισοάδια ως άδεια. Έτσι λέω εγώ. Εκτός από το Κλεάνθης Βικελίδης. Είτε στο Κλεάνθης τι θα μοίρασαν ψωμί, τι θα γίνει. Όχι, εγώ θεωρώ ότι εκεί θα είχαμε κόσμο. Δηλαδή τώρα Άρη Σόφη, πόσο κόσμο θα είχε, πώς να ήταν. 10.000. 10.000 πολλοί κόσμο δηλαδή για τον Άρη. Όχι. Λέω, θα είχε 10.000 κόσμο. Εγώ για να μην λέω ότι θέλω, εγώ πιστεύω ότι θα είχε γύρω στι 7 με 8.000 βία-βία. Πολύ. Πολύ σου λέω. Έτσι λέω εγώ. Μάλιστα. Μη σου πω και παρακάτω και σου φανεί υπερβολικό. Πιστεύω ότι ο κόσμο του Άρη ζει και αναπνέει για αυτό το παιχνίδι. Δεν λέω ότι θα είναι άδειο. Απλά δεν υπάρχει στόχο. Έτσι. Ορατό στόχο. Όσον αφορά τα playoff. Αλλά στο μπάσκετ, για να ξεκινήσουμε από εκεί, θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί. Για πάμε από εκεί, για να δούμε. Θέλω να ξεκινήσουμε γιατί δύο μέρες δεν είπαμε τίποτα. Να κάνω έτσι ένα γενικό σχόλιο, να πεις αυτά που θέλεις. Καταρχήν να το πιάσουμε πρώτα από το αγωνιστικό κομμάτι του. Να πούμε ότι δεν ξέρω πώς γίνεται, πραγματικά ποια άβρα καλή είναι αυτή. Και εκεί που ο Άρης ήταν με το 1,5 πόδι στην Α2. Έχω την εντύπωση ότι ήταν σχεδόν και μετά 2. Ναι, εγώ θα πω 1,5. Εντάξει. Μάλλον να το πούμε διαφορετικά. Εκεί που δεν κρεμόταν από τα χέρια του το αν σωθεί ή όχι, πλέον κρέμεται μόνο από τα χέρια του. Από τα χέρια είναι απίστευτο. Ναι, 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 είναι δηλαδή, πραγματικά ο ΠΑΟΚ έχει αυτοκτονήσει. Συνομώτησε το σύμπαν. Ναι. Άλλες ομάδες έχουν, για να μην λέμε άλλες, υπάρχουν και άλλες που είναι βέβαια με λίγο ως περισσότερες πιθανότητες να είναι μέσα σε αυτό. Καταρχήν που λέμε. Η μία ομάδα είναι τελειωμένη. Δεν, ναι. Έχει πέσει ήδη για μένα. Ωραία. Άσε να το τελειώσω και θα πάρεις το λόγο. Λέω ότι εμπλέκονται αρκετές ομάδες, άλλες με περισσότερες, άλλες με λιγότερες πιθανότητες στο να παίζουν.
Η μία, όπως λες, φαντάζομαι λες για τον Πανιόνιο, ο οποίος διάβασα κιόλας από τους 4 Αμερικάνους, ο ένας φεύγει σήμερα, αν δεν έχει φύγει ήδη, και δεν ξέρω αν θα φύγουν και φιλορροή. Δεν ξέρω αν θα έχει Αμερικάνους με μας. Φιλορροή. Ναι, εμείς δεν παίζουμε τώρα με τον Πανιόνιο. Όχι, λέω. Σε δύο εβδομάδες παίζουμε ή ναι, όχι. Σε τρεις. Σε τρεις εβδομάδες. Παίζουμε τώρα έξω με έξω τον παίζουμε Περιστέρι. Μέσα εδώ Ρέθυμνο και μετά Πανιόνιο. Έξω με Πανιόνιο. Ναι. Και πλέον για να κάνω εγώ το γενικό μου σχόλιο, μετά θέλω ένα ειδικό. Αλλά παίζει ήδη προηγούμενη με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή παίζει πρώτα ΠΑΟΚ. Όπου είπαμε, μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Ακολουθούμε το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ, έτσι. Εντάξει. Ωραία. Δηλαδή με αυτόν που παίζει εκτός ο ΠΑΟΚ τον παίζουμε εντός εμείς και ανάποδα. Έτσι. Λοιπόν. Όχι, ανάποδα το παίρνω πίσω. Άρα, εμείς με τον ΠΑΟΚ θα παίξουμε τα ίδια μάτσα, έτσι. Τα ίδια μάτσα θα παίξουμε. Αυτή τη στιγμή προηγούμαστε του ΠΑΟΚ. Ισοβαθμία βέβαια έχει ο ΠΑΟΚ, αλλά είμαστε ένα βαθμό, μισό βαθμό μπροστά στην ουσία, έτσι. Από τον ΠΑΟΚ, μία νίκη μπροστά. Και πλέον το παιχνίδι είναι καθαρά όσον αφορά το αγωνιστικό στα χέρια του Άρη. Εκεί που, όχι, δεν ήταν μόνο στα χέρια του Άρη, λέγαμε να κάνουν από δύο γκέλες. Και ο ΠΑΟΚ τις έκανε τις δύο γκέλες. Τις έκανε ήδη. Δύο. Δηλαδή, έχω να σου πω την αλήθεια, άντε με τον Κολοσσό. Με τον Κολοσσό, ότι πετούσε ο Κολοσσός, έμπαινε μέσα. Εγώ ήθελα να. Γιατί το είπα κιόλας εδώ και στους φίλους μου και με δουλεύαν μετά. Δηλαδή, αν είχα ένα εκατοστάρικο να το ξοδέψω, θα έβαζα Άρη και ΠΑΟΚ εκείνη την μέρα, το Σάββατο που παίξανε. Ένα κατουστάρικο θα τόσο μπροχνά στι δύο νίκες. Ναι. Άρη και ΠΑΟΚ. Σε δύο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ όμως πραγματικά το Περιστέρι, επειδή το βλέπα το παιχνίδι. Και εγώ το είδα. Ναι, θεωρώ ότι η φυγή αυτού του Σμιθ και η αντικατάστασή του δεν τον έφεραν για να τον διώξουν τον άλλον, αλλά έφυγε για τους προφανείς λόγους. Εγώ θα πω κάτι. Του Μπόμπι Μπράουν, αποσυντώνει στην ομάδα και ο Μπράουν δεν είναι φυσικά αυτό που ήταν, εντάξει, και περισσότερο χαλάει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, το είδα όλο σου λέω, παρά το φτιάχνει. Αυτή είναι η απόφαση. Πάμε για τον Άρη. Έχω την εντύπωση λίγο, μια ανωτελεία, λίγο ναι. Να πω και εγώ το σχόλιο, επειδή για αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή πληρώνει όλη αυτή την ανακατοσούρα με τις αλλαγές προπονητών, παιχτών κτλ. Και εμείς κάναμε όμως αλλαγές. Εμείς δεν κάναμε καμία αλλαγή σε παίχτες. Κάναμε μία αλλαγή σε προπονητή, δηλαδή, που είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει πάρει δηλαδή, την ομάδα και εννοείς ότι κάναμε το σωστό, εννοείς. Όχι. Τότε μην λέμε. Δεν κάναμε το σωστό. Άκουσε με λίγο. Το ότι μας βγαίνει δεν σημαίνει ότι κάναμε το σωστό, έτσι. Εγώ θεωρώ ότι ο Άρης είναι πιο ομάδα, αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται πιο ομάδα από ότι αυτό που βλέπουμε στον ΠΑΟΚ. Εγώ... Αν και ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερη ποιότητα από τον Άρη. Και εγώ επαναλαμβάνω το ότι οι άλλοι αυτοκτονούν δεν σημαίνει ότι εμείς κάναμε το σωστό. Έτσι. Το λάθος κάναμε τώρα. Μπορούσαμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικό. Αυτή είναι άλλη συζήτηση. Άλλο είναι αυτό. Ο Άρης με δύο αλλαγές πριν 2-3 μήνες δεν θα ήταν καν αυτή τη στιγμή. Ή μάλλον για να το πω αλλιώς, θα έβλεπε με ασφάλεια αυτή. Θα ήταν και αυτός, όπως είπα προηγουμένως, θα ήταν με λίγες ελπίδες στο να πέσει. Όπως ήταν τις δύο προηγούμενες χρονιές. Δεν το έκανε όμως αυτό, φίλτατε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ που το έκανε και δεν του βγαίνει, δεν σημαίνει τι έκανε. Ο ΠΑΟΚ έκανε το σωστό και εμείς κάναμε το λάθος. Εγώ δεν μίλησα για σωστό και λάθος. Λέω τι συμβαίνει. Ακόμη και στο παιχνίδι τώρα που κερδίσαμε. Αυτοί που είναι, βλέπεις, που δεν μπορούν να βοηθήσουν, δεν βοηθούν και στα παιχνίδια που κερδίζουμε. Ναι. Έτσι. Εκτός αν είδες κάτι άλλο, δεν ξέρω. Όχι, όχι. Όπως το λες. Πάμε στο σχόλιο σου, γιατί αυτό ήταν για το αγωνιστικό. Εγώ έχω ένα άλλο που θέλω να συζητήσουμε. Βέβαια, θα το κάνουμε μετά το διάλειμμα. Έχουμε ακόμη να πει στο σχόλιο σου. Αυτή τη δήλωση, διαταγή, παρότρινση, δεν ξέρω πώς να το πω, του ΑΣ προς τον κύριο Γουλιέλμο. Εγώ νομίζω εκεί είναι το ψωμάκι για μένα. Για να δώσει συμμετοχή. Ναι. Παίζουν πρώτα το σχόλιο για το αγωνιστικό και πάμε. Κοίταξε, να προεκτείνω λίγο τη σκέψη, αυτό που άρχισα ήδη να λέω. Δηλαδή, θεωρώ ότι η ομάδα είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό η ίδια, χωρίς βέβαια προσθήκες που εμείς αναμέναμε ότι θα γίνουν. Τουλάχιστον δύο τουλάχιστον. Ναι, και δεν έγιναν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι τώρα ένα άλλο κομμάτι. Δεν είναι στο σχολιασμό, γιατί πάμε προς το τέλος. Άρα, αυτή τη στιγμή, αυτό που προέχει είναι ο Άρης στα επόμενα 6 παιχνίδια να κάνει 4 νίκες. Να κάνει 4, έχει σωθεί πιστεύω. Τελειωμένος είναι. Ναι, πρώτα λέγαμε μπορεί και να μην σωθεί. Εάν κερδίσει Πανιόνιο. Ναι, μπορεί και με 3 αν κερδίσει Πανιόνιο. Δηλαδή, εδώ τα έχω σημειωμένα τα κοιτάπια μου είναι. Ρέθυμνο, Λαύριο. Αν κερδίσει 3 και κάνει και 3 τέσσερις ο ΠΑΟΚ. Και κάνει 4 είναι από πάνω μας. Μας καβαλάει. Αν κάνουμε εμείς 3 και 4 ο ΠΑΟΚ. Ναι, στην ισοβαθμία μας έχει. Είμαστε από κάτω. Λοιπόν, άρα εμείς πρέπει τουλάχιστον να τερματίσουμε έτσι όπως είναι τώρα. Εμείς τις ίδιες νίκες με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ακριβώς τις ίδιες νίκες. Να έχουμε δηλαδή έναν βαθμό διαφορά, γιατί μαζί με τον Πανιόνιο παίρνει το χαντάκι και τον ΠΑΟΚ. Τελείως. Έτσι γίνονται. Εκτός. Βεβαίως, εάν τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως τα έχουμε σχεδιάσει. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή, παίζουμε Περιστέρι έξω, το οποίο Περιστέρι. Έχω άμα θέλει το πρόγραμμα. Το έχω κι εγώ. Ναι, και των τριών το έχω εγώ. Ναι, οκ. Okay. Του ΠΑΟΚ είναι, είπαμε, ακολουθεί ο Άρης. Ωραία, πες εσύ και εγώ θα λοιπόν, το λοιπόν, άρα ο ΠΑΟΚ παίζει με το Ρέθυμνο εκτός. Λοιπόν, άρα λοιπόν εμείς παίζουμε με το Περιστέρι.
Παίζουμε με το Ρέθυμνο μέσα, με το Λαύριο έξω, με την ΑΕΚ. Όχι, συγγνώμη, μετά το Ρέθυμνο παίζουμε μέσα, με τον Πανιόνιο έξω. Παίζουμε με την ΑΕΚ μέσα, με το Λαύριο έξω και τελευταία κλείνουμε τα παιχνίδια του Άρη με την Πάτρα. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Σε αυτά τα έξι παιχνίδια, οι δυνατότητες του Άρη για νίκες, αυτό με το Περιστέρι και την ΑΕΚ τα βάζω σε εισαγωγικά, γιατί είναι δύο παιχνίδια που έτσι και πάρει ένα από τα δύο, έχει σωθεί 100%. Από ποιο ΑΕΚ Περιστέρι. Αν ναι, πάρει καλά, ένα από τα δύο παιχνίδια αυτά ο Άρης, έχει σωθεί, τελείωσε. Καλά, βεβαίως θα έχει πάρει βέβαια και από τη στιγμή, αν έχει πάρει ένα από αυτά τα δύο, θεωρώ ότι το Ρέθυμνο με τα πολλά ή με τα λίγα θα το κερδίσει. Αυτό αν κάνει εντός, και ο ΠΑΟΚ, τι να πω, αν κάνει 5 νίκες στα 6 μάτς, να πω τότε. Λίγο υπερβολικό το βλέπω. Τότε βέβαια είναι άλλα πράγματα. Εγώ για να. Τώρα θα φανώ έτσι λίγο και εγώ έτσι μεγαλομανής όπως λέω για τους συμπολίτες. Εγώ πιστεύω ότι θα χάσει εδώ μέσα, φίλτατε. Ναι. Και δεν εννοώ αυτό που εννοούν πολλοί φίλοι μου. Εννοώ θα χάσει κανονικά στα Ίσια και στα Κυπαρίσια. Ναι. Ναι. Επαναλαμβάνω. Εντάξει, Αν είχα να διαλέξω μεταξύ των δύο παιχνιδιών, Περιστέρι έξω και ΑΕΚ μέσα, θα πω ναι. Άλλο εννοώ. Εντάξει, η ΑΕΚ φυσικά δεν εμπίπτει σε αυτό που λέω. Το Περιστέρι, ο Προμηθέας εμπίπτει σε αυτό που θα σου πω. Λέω ότι έχουν φυσικά διαφορά με την ομάδα μας, αλλά όχι τόσο μεγάλη όσο νομίζουν μερικοί. Έτσι λέω εγώ. Ναι. Εντάξει. Και ειδικά στο γήπεδό μου. Εντάξει, ο Άρης εντός έδρας είναι άλλος Άρης. Ναι, καλά, δεν είμαστε κυλέκες, αλλά λέω έχουμε διαφορά. Είναι καλύτερες ομάδες και το Περιστέρι και ο Προμηθέας, αλλά όχι τόσο μεγάλη όσο ώστε να λέμε δεν μπορούμε να τους κερδίσουμε στο γήπεδό μας. Εγώ αυτό λέω. Εντάξει. Κοίταξε, φίλε, όταν βγαίνει το φαντασματάκι. Καλά, στο φαντασματάκι δεν παίζει μπάσκετ. Το φαντασματάκι είναι αλλού. Άντε να έτσι μην το έγινε και με το στα νεκροταφεία είναι το φαντασματάκι, δεν υπάρχει στον παλαιά. Άστα αυτά τώρα, μην τα κάνουμε. Περιστέρι φέτος. Μην παοξίζεις. Παοξίζεις. Όχι, δεν παοξίζω. Ναι. Ξέρεις πολύ καλά τι λέω. Ναι. Τι έκανε. Βγήκε με το Περιστέρι. Γιατί δεν βγήκε με τον. Ναι, με το Περιστέρι βγήκε. Και με τον Απόλλωνα Πάτρας, γιατί δεν υπήρχε. Με τον Απόλλωνα, με τον Αναπόλλωνα. Έχω μείνει στον Απόλλωνα Πάτρας. Με τον Κολοσσό, γιατί δεν βγήκε. Με τον Ιωνικό. Ναι. Δεν βγήκε. Του δώσαμε ρεπό. Του δώσαμε ρεπό. Όχι, λοιπόν, θα μην του δώσει ρεπό, ρε φίλε. Άρα λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα βγει. Έχουμε ραντεβουδάκι, του το έχω κλείσει τηλεφωνικά. Καλά, Ιάκ, άστο. Άστο. Ναι, έτσι λόγω τώρα. Μας έχουν στείλει και χαιρετίσματα στο φίλο μας, τον Γιάννη τον Ζιγκόλη. Μας κατέστρεψε, λέει ο κορονοϊός, δουλεύει στο Φαμιλιάνο. Έτσι. Εντάξει, ρε φίλε, είπαμε αυτό που είπαμε στην αρχή. Λοιπόν, άρα λοιπόν. Ζάχο, με τέσσερις νίκες είναι 100% για μένα σωμένος. 100 μην το λες, αλλά. Έτσι πιστεύω. Ναι, δηλαδή. 90. Θα πρέπει να γίνει 80. Δηλαδή. Θα γίνουν τα πάνω κάτω. Εντάξει. Λοιπόν, αν κάνει 5 τώρα, νίκες ο ΠΑΟΚ. Εάν κάνει 5 νίκες ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, αλλάζουν τα δεδομένα. Mm. Τώρα. Είναι σημαντική αγωνιστική αυτή. Είναι σημαντική. Το παιχνίδι αυτό. Ναι, αυτή τη αγωνιστική είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν ο ΠΑΟΚ κάνει ήττα μαζί με τον Άρη εκτός. Νομίζω και το Πανιόνιος που παίζει νομίζω τώρα θα σου πω, στην έδρα του. Θα αλλά σου πω του Πανιόνιου γιατί προφανώς δεν τα ξέρεις. Το Πανιόνιου δεν το είχα πιάσει. Περίμενε, δώσε μου 5 δευτερόλεπτα. Βεβαίως, απλώς θέλω να πω ότι ο Πανιόνιος δεν νομίζω να ξανακάνει νίκη. Πανιόνιος, παίζει. Εκεί που ποντάρει ο Πανιόνιος είναι με εμάς και με τον Ιωνικό. Άκου τι παίζει. Αυτές τις δύο νίκες να μην στα πω με τις άλλες, σου πω εκτός και εντός. Εκτός παίζει με ΠΑΟΚ, Λάρισα και Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Η ζωή είναι τάφο, δεν νομίζω να κάνει τρεις ήττες θα κάνει αυτά. Και εντός παίζει με Προμηθέα, Άρη και τον Ιωνικό. Και Ιωνικό. Μπράβο. Λοιπόν, μία ως δύο νίκες. Γιατί εμείς μπορεί να αναστήσουν εμάς και τον Ιωνικό. Ναι, εάν δεν μας. Ή να ρίξουν τον Ιωνικό. Εν πάση περιπτώσει εκεί ποντάρουν. Και να, άκουσε, και να μας κερδίσουν, εγώ πιστεύω θα κάνει τέσσερις νίκες ο Άρης, οπότε δεν είναι σωστό. Δεν γίνεται. Έτσι ακριβώς όπως το λες. Έτσι λέω. Ναι. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει, έτσι λέω. Εγώ θεωρώ όμως ότι τον Πανιόνιο χωρίς τους ξένους θα τον κερδίσω και εκτός έδρας. Έτσι πιστεύω. Καλυτερεύουμε ακόμη, κάνουμε πιο εύκολο το έργο μας ακόμη, έτσι, αν γίνει αυτό που λες. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα. Αυτό σημαίνει όμως για να μην το έτσι. Αυτή αναπνοή περιοχή. Ή ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ θα παίζουν, δεν βλέπω άλλον. Εκτός τι να πω, αν κερδίζει. Όχι, η Λάρισα δεν είναι και καλή ομάδα, φίλε. Ναι. Δεν είναι για να πέφτει. Για ποιο, για τον Ιωνικό, λες, γιατί και εκεί. Ο Ιωνικός μπορεί. Ο Ιωνικός μπορεί. Ο Ιωνικός. Δεν ξέρω το πρόγραμμα. Γιατί δεν το βλέπω. Δεν τον είδα. Δεν είδα το πρόγραμμα. Έχει μόνο αυτούς τους τρεις. Τον Ιωνικό τον έχουν βγάλει απ' έξω. Ναι. Μπορεί να κάνει και νίκη ο Ιωνικός. Μπορεί να έχει 8, αλλά μπορεί να μην κάνει και νίκη. Και νίκη. Λέω εγώ. Στις ισοβαθμίες πάντως μας έχει εμάς. Καλά, εντάξει, σας έχει. Τον ΠΑΟΚ δεν δύο νίκες. Γιατί είχε και προχθές δεν το ήξερα. Ήταν ο Ελληνιάδης. Ναι. Ήταν προχθές και λέει ότι ψάχνουμε δύο νίκες. Με ποιο θα κάνεις δύο νίκες, δεν μπορώ να καταλάβω. Δύο νίκες λέει ψάχνουμε. Κάνε μία. Κάνε μία και κάνε το σταυρό σου. Δεν ξέρω για το πρόγραμμα, για να μην λέω ψέματα. Ναι. Αν θέλει κάποιος φίλος να μας βοηθήσει. Δύο νίκες λέει θέλουμε. Εντάξει, δύο νίκες θέλεις, αλλά και εγώ θέλω την Ντενίζ Ρίτσαρντ. Αλλά δεν γίνεται τίποτα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα λίγο. Θα επανέλθουμε, θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Θα πούμε. Θα συνεχίσουμε γιατί πιστεύω για μένα το ψωμάκι σου είπα που είναι.
Θα πω εγώ την άποψή μου, θα ακούσουμε εσένα, θα ανοίξουμε τις γραμμές, θα πούμε και για ποδόσφαιρο. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Τα όνειρα, λέει το τραγούδι. Το ξέρεις το τραγούδι φυσικά. Τόσο άσχετος. Άσχετος είναι. Ναι. Άσχετος. Τι ξέρεις. Μαριάνθε Κεφάλα, τι ξέρεις. Όχι, Μαριάνθε Κεφάλα, την έχουμε προσπεράσει. Ποια. Τα όνειρα, λέει, που πεθαίνω στα όνειρά μου, είναι τα καλύτερα όνειρα που είχα. Που έχω. Ωραίο, ε. Καλό. Σ' άρεσε. Δεν ταιριάζει κιόλα. Γι' αυτό είναι ένα τρελό κόσμο. Λοιπόν, 23, 10, 287 και 3 οχτάρια. Open. Επανα... Τι open. TV. Ε? Τα ανοίγεις. Ανοίγω. Ωραία. 23, 10. Είπα open. Open. Νόμιζα έλεγες Open TV. Ξέρω εγώ, είσαι γνωστό ότι βλέπεις μόνο Open TV. Είσαι μεγάλο καρτούν. Ναι, προχώρα. Ναι, ευχαριστώ πολύ. 23, 10, 287 και 3 οχτάρια. Παναλαμβάνω, 23, 10, 287 και 3 οχτάρια. Εμείς θα συνεχίσουμε να σχολιάζουμε εδώ την κίτρινο-μαύρη επικαιρότητα. Επικαιρότητα. Σκεφτόμουν τώρα, ρε παιδί μου, λέω, ας πούμε, εκεί στα αποδυτήρια τους με των ομάδων. Στα? Στα αποδυτήρια των ομάδων, έτσι. Που κάνουν συγκεντρώσεις, συζητάνε. Εάν βρεθεί ένας συνάδελφός τους, καλαθοσφαιριστής, ποδοσφαιριστής, ό,τι θες πάνε. Ναι, δεν κατάλαβα πώς. Θετικό στον κορονοϊό. Ναι. Για πες μου τι γίνεται. Το έχεις Αν κατάλαβα, είμαστε αποδυτήρια, είναι ξέρω εγώ 20 άτομα. Ναι. Κάναμε προπόνηση και πήγαμε σε αποδυτήρια, όχι μάτς. Και ξαφνικά λέει ένας τι, ότι έχω κορονοϊό. Ότι ξαφνικά ρε παιδί μου αδιαθετεί. Ναι. Και την επαύριο μαθαίνουν όλοι ότι θα πάνε να δουν και οι άλλοι αν έχουν. Τι έχουν, το σκέφτεσαι λίγο, τι έχει να γίνει. Τίποτα δεν γίνει. Σε αυτούς τους αθλητές δεν νομίζω να έχει κανένα πρόβλημα υγείας. Να μην το έχουν μεταφέρει σε άλλο. Στην αρχή το είπαμε αυτό. Ναι, αυτό. Αυτοί δεν θα έχουν τίποτα, δεν θα πάθουν τίποτα. Θα το περάσουν και χειρότερα και ευκολότερα από γρήπη, θεωρώ. Εγώ πάντως θεωρώ ότι. Ότι τι θεωρείς. Θα είναι πολύ άσχημο αποτέλεσμα. Πάρα πολύ άσχημο αποτέλεσμα. Δεν καταλαβαίνω που το πας, για εξήγησε το. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι αυτό εδώ, αυτή εδώ η σκέψη μόνο. Άσχετα αν θα νοσήσεις ή όχι, ας πούμε ότι είσαι κατάγερος κτλ. Δεν νοσήσεις. Μόνο η περιραίους ατμόσφαιρα που υπάρχει σε ένα τέτοιο κλίμα, δηλαδή ότι μπορείς να προσβληθείς ή μπορεί να μεταδώσεις με πολλά ή διαζευτικά. Λοιπόν, θεωρώ ότι χαλάει όλο αυτό το πράγμα την ομάδα. Συγγνώμη, μηχανάκι έχεις. Έχεις. Εννοείται. Έχεις πέσει με το μηχανάκι. Έπεσα πολλές φορές. Ξανανέβηκες στο μηχανάκι. Βεβαίως. Γιατί ανέβηκες, αφού μπορεί να ξαναπέσεις. Όχι, εννοείται. Αλλά τότε... εγώ λέω το άλλο, ότι η συνοχή αυτή τη στιγμή μπορεί να διαλυθεί. Η συνοχή. Όχι, φίλε, αν κάνουμε κάποια πράγματα, έτσι. Κάποια πραγματάκια. Αρχίζει ο ένας να αποστρέφεται τον άλλον, να μην τον ακουμπάει, να μην κάνει. Δηλαδή παίζουν πολλά οι επαφές που θα έχει. Είναι πάρα πολλά. Αν κάνουμε κάποια πραγματάκια όλοι μας, έτσι, λογικά. Και σταθερά τα κάνουμε, όχι μία μέρα και την άλλη μέρα δεν το κάνουμε, γιατί είμαστε Έλληνες και αυτό το έχουμε λίγο έτσι. Όλα θα πάνε καλά, πιστεύω. Εντάξει. Νόμιζα κάπου το αλλού το πήγαινες. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Όχι, δεν το πήγαινα αλλού. Απλώς θεωρώ ότι θα είναι μεγάλο κρούσμα αυτό. Αυτό έχει γίνει ήδη αυτό που λες. Αυτό έχει γίνει ήδη που λες. Έχει μπει ο φόβος και η αμφιβολία και κοιτάμε και τον διπλανό μας. Έχει μπει ήδη. Αν γίνει όμως κιόλας. Εντάξει, τι θα γίνει, ρε φίλε. Εντάξει, έχει γίνει ήδη. 100 άτομα είναι και πόσοι άλλοι που δεν ξέρουμε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε πάνω σε αυτό που λέγαμε. Δεν ξέρω αν θες να τελειώσεις τη σκέψη σου, γιατί σε διέκοψα για το διάλειμμα, και να πάμε στο σημαντικό κομμάτι. Απλώς είπαμε, για να ολοκληρώσουμε, είναι αυτό. Για το αγωνιστικό είναι ότι ο Άρης μπορεί να κάνει. Με 4 νίκες για μένα είναι περίπου στο 100%. Άντε, να μην το κάνουμε. Λοιπόν, και με 3, ακόμα και εκεί παίζονται όλα. Ωραία. Αυτό είπαμε. Πάμε λίγο στο σημαντικό για μένα κομμάτι όσον αφορά τον μπασκετικό, την μπασκετική επικαιρότητα. Είναι η δήλωση. Τώρα είναι του κυρίου Αρβανίτη, του ΑΣΥΓΜΑ, αλλά και ο πρόεδρος του ΑΣΥΓΜΑ, ο κύριος Αρβανίτης, έτσι. Η προτροπή, η διαταγή εισαγωγικά, δεν ξέρω το ύφος, ο γραπτός λόγος είναι απρόσωπος και δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν υπάρχει προστακτική. Πού το θυμήθηκα αυτό, πώς φαίνεται η ηλικία μου. Προστακτική. Υπάρχουν αυτά, είναι στότα, αυτά υπάρχουν άλλο. Λοιπόν, υπάρχουν, πάντα υπάρχουν. Υπάρχουν πάντα, εννοείται. Δημοτική έχουμε, πώς υπάρχουν αυτά. Δεν παίζει ρόλο. Ωραία. Εμείς προλάβαμε και περισπομένες. Λέω, η προτροπή ή τέλος πάντων η ανακοίνωση, πώς να το πούμε, είναι προς τον κύριο Γκουλιέλμο, δώσε τις μετοχές τώρα. Κάνω λάθος? Όχι. Το έχεις μπροστά σου τίποτα το τέτοιο? Ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ με το οποίο ζητάει την παραχώρηση των μετοχών της ΚΑΕΑΡΣ. Ωραία. Για επειδή εμείς το ψιλοσυζητήσαμε λίγο, να πω την άποψή μου, εσύ τη δική σου, γιατί θεωρώ ότι εδώ είναι ζουμί, εδώ υπάρχει ζουμί. Για το αγωνιστικό το είπαμε, τους αντιπάλους και τι πρέπει να γίνει. Αυτά όλα στις τέσσερις γραμμές του τέρεν, έτσι. Εδώ όμως έχει ζουμί, και αν θέλεις την άποψή μου να τη μεταφέρουμε έτσι. Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα, τουλάχιστον για τη δική μου λογική? Σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος λέει, και από πέρσι το καλοκαίρι εμείς έχει μαλλιάσει εδώ η γλώσσα μας, να ζητάμε τα οικονομικά στοιχεία που έχει υποχρέωση να τα δώσει, έτσι, στον ΑΣΥΓΜΑ,
τότε στον κύριο προηγούμενο πρόεδρο, τον κύριο Ψηφίδη. Τον κύριο Ψηφίδη. Λοιπόν, τα οποία δεν δόθηκαν, δόθηκαν μισά έως καθόλου, έτσι. Τα δημόσια στοιχεία δόθηκαν μόνο, που δεν μπορείς να βγάλεις άκρη από εκεί. Και λέμε ότι πρέπει να δοθούν για να ξέρουμε, μην είμαστε και άδικοι προς τον άνθρωπο, τον κύριο Γουλιέλμο, ο οποίος ισχυρίζεται ότι έχει βάλει 2,5 εκατομμύρια. Και λέω εγώ τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει 2,5 εκατομμύρια ευρώ, του ζητά τις μετοχές, τι σημαίνει αυτό? Συγγνώμη, εμένα, εγώ αν είναι είχα βάλει. Μεγάλο ψυχρός της δίνει. Όχι. Εγώ είχα βάλει, είμαι ο κύριος Γουλιέλμος και είχα βάλει 2,5 εκατομμύρια ευρώ στον Μπασκετικό Άρη. Έτσι. Και μου λέει ο κύριος Αρβανίτης, φέρε τις μετοχές αύριο. Σωστά το λέω, κύριε. Ξέρετε, θα τον έλεγα. Να τις φέρω εγώ. Από τα 2,5 να μην πάρω τουλάχιστον τα μισά, ρε φίλε. Έτσι είναι. Τα μισά να μην τα πάρω. Να πω και εγώ, πέρασα, θα γράφει και το όνομά μου σαν πρόεδρος του Άρη. Ένα εκατομμύριο το έβαλα. Αυτό λέει λογική. Μην πω ότι θα τα ζητούσε όλα. Δεν ξέρουμε τι θα ζητήσει, βέβαια. Δεν ξέρουμε. Άλλο λέω εγώ. Ο κύριος Γουλιέλμος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εγώ λέω για τον ΑΣΥΓΜΑ. Ο οποίος για τη δική μου λογική είδε τα στοιχεία πλέον. Τα είδε και δεν μιλάει. Και καλά κάνει και δεν μιλάει. Αλλά το φέρε τις μετοχές στη δική μου τουλάχιστον λογική. Το μεταφράζω ότι όχι 2,5 δεν έβαλες. Μην δεν έβαλες, θα φανώ, θα το ξεχυλώσω από την αντίθετη και τίποτα. Εντάξει, τίποτα δεν είναι δυνατό. Εντάξει, ναι. Το ξεχύλωσα από την αρνητική πλευρά. Ότι έχει βάλει κάτι λίγα, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Γράφει και το όνομά σου, όπως είπα, έγινε και σχετική διαφήμιση. Εγώ δεν τον ήξερα τον κύριο Γουλιέλμο. Αν τον ήξερε κάποιος από εσάς, εντάξει, κάποιος ο οποίος είναι η δουλειά του εκεί με το δικαστικό ή με τους νομικούς, μπορεί πιθανόν. Εγώ δεν τον ήξερα τον κύριο Γουλιέλμο. Αυτό λέει λογική. Θέλω την άποψή σου. Αν συμφωνείς, διαφωνείς. Εγώ θεωρώ πάντως ότι όλο αυτό το αφήγημα το οποίο έχουμε κάνει εμείς από το καλοκαίρι τώρα να συζητάμε για το τι έχει μπει και το τι έχει βγει στην ΚΑΕ Άρης, νομίζω ότι έχει μια κατάληξη. Η τσέπη του κυρίου Γουλιέλμου. Όντως μπήκε ή δεν μπήκε, ή βγήκε ή δεν βγήκε. Θεωρώ ότι για αυτούς που λέγανε ότι ο κύριος Γουλιέλμος είναι ένας αχυράνθρωπος, ένας μπροστινός. Δεν το ξέρουμε αυτό, ναι. Δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό εγώ θέλω να σχολιάσει του. Και ότι από πίσω υπήρχε κάτι άλλο, οτιδήποτε και να είναι ο αυτό. Ο ίδιος το διαψεύδει και λοιπόν, δεν μπορούμε να έχουμε κάτι άλλο. Οτιδήποτε και να είναι αυτό, δεν ξέρουμε βεβαίως τι υπάρχει πίσω από την κουρτίνα, αλλά μπροστά από τη στιγμή που φαίνεται αυτός, άρα αυτός ήταν που κινούσε τα νήματα. Επομένως, όλα αυτά τα μπαν που κατά διαστήματα είχε Άρη και ξαναεπανήρθαν. Είναι κάποια χρήματα τα οποία όντως έχει βάλει. Αυτά φαίνονται, είναι φανερά, έτσι. Σε αυτά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουν μπει. Mm-hmm. Λοιπόν, χρήματα από την τσέπη του. Άρα λοιπόν, για τις άλλες όλες υποχρεώσεις. Καλά, έχει βάλει κάποια, εντάξει, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Για τις άλλες όλες υποχρεώσεις, βέβαια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν η ομάδα είχε περίπου 4,5 εκατομμύρια χρέη, έτσι δεν είχε πει. Όταν είχε αναλάβει την ομάδα. Είπε πάνω από 4,5. Αυτό είπε, ότι η ομάδα είχε το λιγότερο 4,5 εκατομμύρια πέντε, χρέη. Πέντε βάλε. Λοιπόν, μετέφρασε το όταν λίγο. Όταν αυτό έδωσε τουλάχιστον 2,5 που λέει, άρα έχει η ομάδα αυτή τη στιγμή 2 εκατομμύρια χρέη. Έτσι δεν είναι? Αν κάνω καλά τα πραγματικά, και είμαι και καλό. 2,5. Λοιπόν, άρα λοιπόν, λέω εγώ το εξής. Ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή φεύγει ή θα φύγει, ή δεν ξέρω εγώ αν θα φύγει και τι θα ζητήσει για να φύγει, τι αξιώνει από τον Άρη, θα μας το πει. Οκ. Okay. Να δούμε αν πραγματικά η ουσία είναι αυτό που λες εσύ. Το τι έχουν τα οικονομικά στοιχεία. Και αυτό βέβαια τώρα δεν μπορεί να βγει, έτσι. Εγώ, και καλώς δεν βγαίνει, θεωρώ. Εγώ σου είπα, μεταφράζω. Εγώ δεν εξετάζω τον κύριο Γουλιέλμο. Εγώ εξετάζω τον ΑΣΥΓΜΑ, το θεσμικό φορέα της ομάδας, έτσι. Ο οποίος ζητάει κάτι. Εγώ αυτό μεταφράζω. Βλέπω λίγο, θεωρώ ότι βλέπω λίγο από την κουρτίνα τουλάχιστον για τη δική μου λογική. Ζητάς από έναν άνθρωπο που λέει ότι έβαλε 2,5 εκατομμύρια, ζητάς τις μετοχές και δεν λες ότι θα του δώσεις κάποιο, ή δεν λες ότι εγώ έχω έναν άλλον ο οποίος θα σε ικανοποιήσει και εσένα, μερικός, ολικός, λίγο περισσότερο. Δεν το λες αυτό. Λες φέρ τις μετοχές. Έτσι. Δεν θα σου δώσω φράγκο δηλαδή. Φέρ τις μετοχές τώρα εδώ. Αυτό του λέει. Αυτό του λέει. Δεν μπορεί να λες έναν άνθρωπο που έχει βάλει 2,5 εκατομμύρια, φέρ τις μετοχές εδώ. Τι λες, ρε φίλε, είσαι καλά? Υπάρχει μια προέκταση σε αυτό. Ναι. Άρα σημαίνει, για να το επαναλάβω, ότι για μισό μπορεί, τα 2,5 δύσκολα. Ναι. Αυτό λέει η κοινή λογική. Εγώ λέω και κάτι άλλο, βέβαια, το οποίο λίγο το επεκτείνω. Γιατί από τη στιγμή που έχουν γνώση των οικονομικών στοιχείων, εάν υπάρχει βέβαια από μέρους του κύριου Γουλιέλμου κάποιο ποσό το οποίο θα θέλει να επιστραφεί σε αυτόν, βάσει στοιχείων βέβαια το οποίο έχει καταβληθεί. Θεωρώ ότι μήπως υπάρχει, λέω,
Λέω. Δεν ξέρω. Λέγε, πες ότι, ναι. Μήπως υπάρχει ενδιαφέρον κάπου, έχει βρεθεί κάτι. Γιατί... Από ποιον έχει βρεθεί, από τον ΑΣ. Ναι, ακριβώς. Ναι. Ότι κάποιο ενδιαφέρον από κάποιον άνθρωπο ναι. για να αναλάβει τη ζωή του. Για να μην δώσει τα λεφτά, λες. Για να γίνει μία ή άλλη, λέω εγώ, έτσι. Η παραχώρηση. Γιατί δεν είναι άκερο αυτή τη στιγμή. Τι, δεν το κατάλαβα. Η παραχώρηση με, δεν το κατάλαβα. Sorry. Ναι, θα σου πω. Ναι. Αυτή τη στιγμή, έξι αγωνιστικές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα και με την σωτηρία να παίζετε. Βέβαια, όχι, παίζετε. Ακόμη δεν είμαστε. Δεν ζητάς τις μετοχές από το Γουλιανό. Ακόμη είμαστε κάτω από τη ζώνη. Περιμένεις να τελειώσει η χρονιά ναι. και από εκεί και πέρα να ανοίξεις τα χαρτιά σου. Να τον πεις, έλα να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να δούμε τι έχεις βάλει. Σωστό αυτό που λες. Λοιπόν, άρα περισσότερο. Άρα λέω εγώ, άρα... μήπως υπάρχει και κάτι άλλο. Δηλαδή υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι. Στο ακουστικό και περιμένει να ακούσει. Και δεν μπορεί να περιμένει έξι αγωνιστικές. Δεν ξέρω. Εγώ, sorry, όχι επειδή το λέω εγώ, θεωρώ ότι. Εντάξει, πιθανότητες είναι αυτές. Το πιο πιθανό σενάριο είναι το δικό μου. Ότι ελέγχθηκαν τα στοιχεία τελικά. Δεν ήταν κάτι δύσκολο. Στο παλέ είναι τα γραφεία του. Μετακομίσει να πάνε και πούν. Δεν μπορούν να πάνε, πρέπει να πληρώσει και ενίκιο. Δεν μπορούν να πάνε, αλλά εκεί είναι. Ναι. Αυτά τα στοιχεία δεν είναι τίποτα κρατικά μυστικά ή τη NASA δορυφόροι. Εκεί είναι. Ναι, τα έλεξαν, τα είδαν. Προφανώς λέω εγώ και ψιλοτρελάθηκαν. Ξαναλέω εγώ. Okay. Σε αυτό το σενάριο θα έβαζα 5 ευρώ, στο δικό σου σενάριο θα έβαζα 1,5. Να. Για να σου το πω έτσι και στοιχηματικά. Ωραία. Εντάξει. Πάντως ότι κάτι παίζει αυτή τη στιγμή για να βγει αυτό το θέμα, το οποίο το δεν είναι επίκαιρο. Ούτε κάποιος ενδιαφερόταν αυτή τη στιγμή να κάτσει να ασχοληθεί με το τι κάνει ο Γουλιέλμος, τι έχει βάλει. Και γιατί, και αυτό, αυτό έπρεπε να γίνει, φίλε, από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Ακριβώς. Όπως το λες. Όχι τώρα. Είναι άκυρο. Έπρεπε να έχει γίνει να ελεγχθεί ήδη τα στοιχεία. Έτσι. Και αν αυτός ο άνθρωπος, όντως, γιατί επαναλαμβάνω για ξέρω εγώ, 10η φορά το λέω, μπορεί να τον έχουμε και αδικήσει. Θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο αυτό το σενάριο να επικρατήσει, να έχει επικρατήσει. Να έχει βάλει 2,5 εκατομμύρια, το θεωρώ έως αδύνατο. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν σας είδε, παιδιά, στο κινητό σας, το βλέπεις. Όχι, τι είναι. GR Alert. Γάμα-γάμα πολιτικής προστασίας. Οδηγίες για κορονοϊό. Ευπαθείς ομάδες, μείνετε σπίτι όσο γίνεται περισσότερο. Στο κινητό. Εν τω μεταξύ, όχι στο κινητό σε μήνυμα, στο κινητό στην οθόνη. Στην οθόνη. Δεν ξέρω πώς το στείλαν αυτό οι μάγκες. Ναι. Μείνετε σπίτι με το παραμικρό σύμπτωμα ιός. Αν έχετε συμπτώματα, μιλήστε με γιατρό πριν πάτε. Το γιατρό και το πριν, μην το κάνετε μία λέξη. Όταν στέλνετε κάτι, να το έχετε λίγο τσεκάρει. Τηρείτε κανόνες υγιεινής και στα αγγλικά. Το όχι, μην βάζετε εκείνο εσάς και σε εκείνο τους άλλους. Και μετά στα αγγλικά. Δεν σε ήρθε ένα. Όχι. Πέτα το κινητό σου. Λοιπόν, έχει 8 ευρώ είναι το κινητό. Λοιπόν. Αυτά για τον μπάσκετ. Πού το είδες. Αυτά για τον μπάσκετ. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Έτσι, επαναλαμβάνω, οι γραμμές ανοιχτές 23, 10, 287 και 3 οχτάρια. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Ξεκινάνε τα play-off, έτσι. Καταρχήν να πω τη μεγάλη απώλεια που υπάρχει. Έτσι. Για τον Λεωνίδα τον Παπαδόπουλο. Να συλληπιθούμε την οικογένειά του. Έφυγε ένας νέος άνθρωπος 52 χρονών, ο οποίος άφησε μια πολύ καλή οικογένεια πίσω του, δύο κορούλες και τη γυναίκα του. Έτσι ξαφνικά ένας άνθρωπος ο οποίος. Τον ήξερες προσωπικά τον Λεωνίδα. Προσωπικά όχι, αλλά τον ήξερα από το γήπεδο. Έτσι. Δηλαδή δεν είχαμε βγει για καφέ, ας πούμε, αλλά τον ήξερα από το γήπεδο. Εμείς ήπιαμε και μερικούς καφέδες λοιπόν, εκεί στον Θεό. Το θέμα είναι ότι ήταν ένα παιδί πάρα πολύ καλό. Έτσι. Ξεκίνησε από το οπαδικό κίνημα του Άρη από πολύ μικρός. Έτσι, εκεί στα τσιμέντα της Τρία, όταν ήταν τσιμέντα, πριν τα καρεκλάκια και όλα αυτά. Λοιπόν, και ξαφνικά ένας άνθρωπος ο οποίος γαλουχήθηκε, μεγάλωσε, έκανε τα ταξίδια, αγάπησε, αγαπήθηκε. Να πούμε ότι ήταν γνωστός, έτσι. Ξαφνικά φεύγει. Φεύγει, δηλαδή αυτό είναι που πειράζει Ζάγο, είναι το ότι φεύγει έτσι ξαφνικά. Δηλαδή το Σάββατο ήταν στο Παλέ. Και τη Δευτέρα μας χαιρέτησε. Δεν ξέρω, να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. Καλό παράδεισο να έχει ο Λεωνίδας ο Παπαδόπουλος. Να είναι ο τελευταίος, πιστεύω, εκεί στον Super 3 παραδείσου. Έτσι το είχαν, το γράψαν τα παιδιά. Θα συναντήσει και άλλα παιδιά δικά μας, τα οποία έχουν φύγει. Και πιστεύω να είναι, να πω το τελευταίος. Ας κάνουμε έτσι. Καλά, τελευταίος δεν θα είναι. Να με ευχές είναι τοπική αυτή η ευχή που λες. Εντάξει, ναι. Ένας νέος άνθρωπος ο οποίος πέφυγε από ανακοπή, δηλαδή κοιμήθηκε, δεν ξύπνησε ποτέ. Έτσι. Δεν ξέρω τώρα αν είχε πρόβλημα ή όχι. Τον επαναλαμβάνω, φίλο που ρώτησα, μου λέει δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Αλλά εγώ, κι ας με κοροϊδεύουν οι φίλοι που με ξέρουν,
Επειδή τα ψιλοψάχνω γενικά και κάνω έτσι όταν περνάς μια ηλικία και μετά, καλό είναι να κάνεις και κάποιες προαιρετικές εξετάσεις, έτσι. Δηλαδή ένα τρίπλεξ έπρεπε, δεν ξέρω τώρα τι να πεις και τι να μην πεις. Λοιπόν, κάτσε λίγο να διαβάσω αυτό το μήνυμα του φίλου του Παναγιώτη του Παπαδόπουλου, τον ξέρετε από το Κάντο όπως η Βικτόρια με τον Ασλάμα. Πριν δύο λεπτά μου ήρθε αυτό το μήνυμα με ομιλία. Χτυπούσα τρελό και στα αγγλικά μίλαγε, λέει, μια κοπέλα. Νόμιζα γίνεται πόλεμος. Αυτό που σου είπα, να, λογικά. Ναι. Έχει έρθει και σε άλλους. Προφανώς το μήνυμα. Εντάξει, εγώ μέσα στο στούντιο λογικά έχουμε κλειστεί την. Σίγαση. Έχουμε τη σίγαση, οπότε μας ήρθε μόνο σαν μήνυμα, σαν SMS. Λοιπόν, άρα ξεκινάνε τα. Είπες εσύ για το Λεωνίδα, έγινε και η κηδεία του σήμερα στο Πανόραμα, έτσι. Σήμερα το πρωί έγινε. Νομίζω 11.30 ώρα. Υπήρχαν φωτογραφίες, πάρα πολλοί κόσμος, λογικό, ήταν πάρα πολύ αγαπητός, πάρα πολύ γνωστός ο Λεωνίδας. Τι να πεις, ό,τι και να πεις, ζήσουν τουλάχιστον η οικογένειά του, οι δύο κόρες νομίζω είχε, έτσι, να ζήσουν, να τον θυμούνται. Σίγουρα μισαναριανοί νομίζω δύσκολα θα, όλες αυτές οι γνωστές φυσιογνωμίες. Μόνο από τα ταξίδια, από τις εκδρομές που έχουν γίνει και καμιά φορά φυγεί σε μερικά. Σίγουρα υπάρχει σε μια τέτοια ιστορία σίγουρα μέσα και ο Λεωνίδας. Είναι αυτό, εσύ, Ζάχο, που λέμε ότι στην απώλεια έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αρρωστήσει, έτσι, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, κάνει τις θεραπείες του, βλέπεις ότι δεν πάει καλά, εν πάση περιπτώσει περνάει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και παλεύει και τελικά χάνει τη μάχη. Ναι. Οπότε εκεί η λύπη, ο πόνος είναι... Και εκεί μεγάλος βέβαια. Πάντα, αλλά δεν υπάρχει. Ναι, δεν υπάρχει, αλλά δεν μέτρο. Είναι το ίδιο όμως. Δεν υπάρχει μέτρο. Εντάξει. Αυτό το ξαφνικό είναι σοκ. Ναι. Δηλαδή, για σκέψου τώρα να είσαι δίπλα να κάθεσαι στην καρέκλα το Σάββατο στο παιχνίδι, στο μπάσκετ. Ναι. Και τη Δευτέρα να χτυπήσει το τηλέφωνο σου και να σε ένα πούνε δίκιο... αυτό το δυσάρεστο νέο. Ένα... Δηλαδή, σκέψου πώς θα αισθανθείς. Άκουσα. Ένα δίκιο το έχεις, αλλά για απώλεια τέτοιου είδους απώλεια ποτέ δεν είσαι προετοιμασμένος. Ακόμη και αν ξέρεις, έτσι. Δεν είναι μπορεί. Μεγάλο σοκ πάντα. Δεν μπορεί. Τεράστιο. Ό,τι και να λέμε τώρα, συνέχεια θα κάνω το ίδιο σχόλιο. Εμείς να στεναχωρηθήκαμε, εγώ όταν το έμαθα πραγματικά στεναχωρηθήκα, δεν ήξερα. Λοιπόν, αλλά εμείς το βράδυ βγήκαμε, ήπιαμε και μία μπύρα, γελάσαμε. Τώρα οι δικοί του άνθρωποι εννοείται. Πολύ στενοί του φίλοι εννοείται. Θα το ξεπεράσουν δύσκολα. Πιο πολύ δικοί του άνθρωποι, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, έτσι, ας το αφήσουμε την αποκαλώ λοιπόν. Παράδεισο, όπως είπες. Πάμε λίγο στα αγωνιστικά πριν πάμε και στο δεύτερο διάλειμμα. Λοιπόν. Έχουμε ξεκινάει τα playoff. Όπως είπα, τα playoff τα οποία λίγο ως πολύ, κατά 80%, 90% για όλες τις ομάδες, λίγο ως πολύ είναι αδιάφορα. Έτσι. Ναι. Όσον αφορά το αγωνιστικό και τους στόχους της κάθε ομάδας, θεωρώ. Γιατί είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές στη βαθμολογία. Αυτό βέβαια το περιμέναμε. Εκτός βέβαια αν ισχύσει η ποινή του ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι, και αν ισχύσει η ποινή του ΠΑΟΚ. Το μόνο ενδιαφέρον είναι εκεί. Για το Champions League, έτσι, δεύτερη θέση. Και αν δεν ισχύσει η ποινή του ΠΑΟΚ, θα σου πει ο ΠΑΟΚ ίσως ένας πόντο, ο οποίος μπορεί να πάρει και το πρωτάθλημα. 7 βαθμούς είναι. Ναι, δύσκολο. Βρε δύσκολο, αλλά όχι κατόρθωτο. Δύσκολο. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ. Βρε πάρα πολύ δύσκολο, αλλά κατόρθωτο δεν είναι. Όχι. Πάντα υπάρχουν πιθανότητες. Θα σου πω κάτι. Θα τον κερδίσω μέσα έξω. Ναι. Πάλι δεν φτάνει. Πάλι δεν φτάνει, αλλά εντάξει. Άμα γίνει, θα σου πω εγώ δεν φτάνει, όχι. Καλά. Δεν φτάνει. Τέλος πάντων, για προχώρα. Δεν φτάνει. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, με βάση την εικόνα δεν φτάνει. Αλλά δεν ξέρεις. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εάν λοιπόν ισχύσει η ποινή, η μόνη είναι αυτό που είπαμε, ότι η μόνη θέση. Για τη δεύτερη θέση, όσον αφορά το βαθμολογικό, έτσι. Αυτό. Του στόχου σου. Για μας θεωρώ ότι είναι. Αφού ισχύουν και για πρώτη φορά και είναι επιτυχία που θα είμαστε μέσα στον γκρουπ της Εξάδας, έτσι. Είναι, δηλαδή, επιτυχία. Για την Ευρώπη, ότι ξαναβγήκαμε δεύτερη φορά Ευρώπη. Αυτό είναι. Επιτυχία, μπήκαμε στην Εξάδα. Όχι, εννοώ ότι ο Άρης, ναι, αυτή τη στιγμή με την απαγόρευση μεταγραφών που, ναι, έχει τον. Με τις παραμέτρους, λες. Με όλες αυτές, ναι, τις παραμέτρους που ισχύαν κτλ. Λοιπόν, ο Άρης έκανε μια πάλι, πολύ με, καλή πορεία. Η χρονιά του είναι επιτυχημένη για μένα. Από τη στιγμή που ξαναβγαίνει δεύτερη φορά Ευρώπη και μάλλον και θα παίξει τελικό κυπέλου, γιατί εγώ τον έχω για τελικό κυπέλου. Λοιπόν, άρα λοιπόν, άμα συναθρήσουμε όλο αυτό το πράγμα. Και ένα-ένα να λέμε για να κάνουμε και τέτοιο, να απαντήσω και εγώ να πω την άποψή μου. Ακριβώς. Όλα αυτά, αν το βάλουμε κάτω και το σκεφτούμε, θα δούμε ότι η χρονιά του ήταν πάρα πάρα πολύ καλή. Λοιπόν. Ωραία, να πω κι εγώ. Περίμενε λίγο, δεν τελείωσες. Να πω ότι υπάρχουν βέβαια κατά διαστήματα. Και θέλω να το επισημάνω αυτό και να σταθώ. Όταν βλέπουν ότι ο Άρης έχει βλέψεις για ψηλά. Για πιο ψηλά, πάντα, πάντα
Ναι, θα έρθει το χαστούκι, ο κόφτης θα έρθει. Πάντα δηλαδή θα τον βάλουν στην εσωστρέφεια, κάτι θα του δημιουργήσουν θέμα. Και ένα από τα μεγαλύτερα, εγώ πιστεύω, που προσπάθησε να κάνει αυτή τη στιγμή. Και... Για το Βέλε, θα πει. Ήθελα να το πω, επειδή είναι τέτοιο, να το σχολιάσουμε μετά. Ήθελα να το αφήσω. Ναι, είναι και 59, να πω εγώ ένα λεπτάκι, να πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, αφήνω και πιστεύω, εκεί για το Βέλε θα θέλει να μιλήσει και ο κόσμος. Λοιπόν, εγώ την άποψή μου, με ξέρεις χρόνια και εδώ πέρα, όποτε κάνουμε έτσι εκπομπή, για μένα δεν είναι επιτυχία που είναι ο Άρης στην Εξάδα. Συγγνώμη. Επιτυχία δεν είναι, αποτυχία. Αλλά δεν είναι επιτυχία που είναι στην Εξάδα. Επιτυχία για μένα από εδώ και πέρα, επιτυχημένος θα είναι αυτός που θα φέρει τίτλο. Ναι. Δεν λέω ότι είναι αποτυχημένος, αλλά δεν είναι, είναι το πάτωμα. Κάνω και το θόρυβο. Είναι το πάτωμα. Αυτό ότι είναι το πάτωμα. Είναι το πάτωμα. Γιατί έτσι όπως. Συγγνώμη, έχω το πέμπτο μπάτζετ. Το πέμπτο μπάτζετ έχω. Τι πρέπει να βγω, έβδομος. Το πέμπτο μπάτζετ έχω. Πώς μαν. Ναι. Άμα έβγαινα με το πέμπτο μπάτζετ έβδομος. Και σε αυτό το πρωτάθλημα, σε αυτό της πλάκας, κλείστο, κάντο εκεί να τρώμε κάνα πατσά, κανένα ποδαράκι, να δουλέψουμε κι εμείς, έτσι. Η διαφορά σου με το αυτό είναι μεγάλη. Το αν είναι μεγάλη, δεν είναι μεγάλη, αλλά εδώ εισέρχονται άλλοι παράγοντες της διαιτησίας, παραδείγματος χάρη, που με έχουν κλέψει 10 βαθμούς. Εγώ μιλάω για κανονικό πρωτάθλημα τώρα, εντάξει. Δεν μιλάω για αυτό το πράγμα που είμαστε. Εγώ επαναλαμβάνω. Θα κάνω και λίγο το. Κάνω ό,τι θέλεις. Όχι, πες. Όχι, πες το. Έχουμε. Κάνε το διάλειμμα. Πες το. Έχουμε δύο λεπτά. Πες το. Επαναλαμβάνω. Δεν είναι επιτυχία. Δεν λέω ότι είναι αποτυχία που μπήκαμε στην Εξάδα. Θεωρώ ότι ο Άρης έπρεπε να είναι στην Εξάδα έτσι κι αλλιώς. Με τα δεδομένα, τους παραμέτρους που ισχύουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, εγώ θα σου το πω διαφορετικά. Ναι. Ο Άρης πολλές χρονιές είχε αυτό που λες εσύ. Ναι. Δηλαδή είχε το budget, το καλό, με τους καλούς ποδοσφαιριστές κτλ. Και στο τέλος κάτι συνέβαινε πάντα. Έτσι, βλέπε κουρουμπίλια, βλέπε άλλα πράγματα, παράγοντες. Και ξαφνικά τα πετούσαν όλα στον κάμπο. Συγκουρουμπίλια, μην με κάνεις. Πήγε να σε βάλει πάλι. Ναι, συγκουρουμπίλια, μην με κάνεις τώρα. Τους δώσαμε αφορμή. Έριξε ένα σβλάξ. Πολύ ωραία. Τέτοιο. Ωραία. Το ότι δεν έπαθε τίποτα είναι άλλο. Λοιπόν. Το τέτοιο πετάχτηκε όμως. Ωραία, ωραία. Δεν λέω. Πάντως κάτι συμβαίνει. Ναι. Και τον Άρη τον έχουν απ' έξω. Λοιπόν, εδώ αυτή τη στιγμή, φέτος τα κατάφερε. Άρα για μένα είναι επιτυχία. Ωραία, εντάξει, δεν θα μαλώσουμε. Εγώ επαναλαμβάνω, επιτυχία για μένα είναι αυτός που θα φέρει τίτλους στον Άρη. Αν πάρει το κύπελο, είναι επιτυχημένη η χρονιά. Όχι μόνο. Αν δεν το πάρει, για μένα δεν είναι αποτυχημένη, είναι μια απλή χρονιά. Για μένα. Έτσι. Τι σημαίνει, την άποψή μου λέω. Όπως λέει το Τάσο Κουρκούμπα σε πολύ συνέχεια, ο καθένας έχει ένα διαφορετικό Άρη μέσα του. Έτσι. Έχει απόλυτο δίκιο ο Τάσο αυτό. Έχει απόλυτο δίκιο. Καθένας έχει διαφορετικό Άρη μέσα του. Έτσι. Όλοι αγαπάμε τον Άρη. Εδώ βάζω αριανόμετρο. Όλοι τον αγαπάμε. Καθένας τον βλέπει διαφορετικά. Για μένα πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον της ομάδος. Δεν είναι... Όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα. Το πώς επιτευχθεί το συμφέρον είναι δεύτερο. Για μένα το συμφέρον της ομάδος είναι πάνω απ' όλα, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Μέσα μετά θα αναλύσουμε το θέμα Βέλετ. Έτσι, έτσι. Και το τι πρέπει να γίνει κατά τη δική μας άποψη. Θέλουμε να ακούσουμε για τη δική σας. Στο 23-12-87 μέσα μετά ανοίγουμε και τις γραμμές. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Είδα για τον Μπόσμαν να χορεύει. Τα έχω δει όλα. Καλό, σε αυτή τη ζωή. Καλό, έτσι, σ' άρεσε. Τα έχω δει όλα. Χόρευες μας, έτσι. Μιλήσουμε. Είναι πάντα, αφού... Τότε ήσουν, κάτσε, είναι 92-93 αυτό, τότε ήσουν 44-45, πόσο 32. 32, κοντά έπεσε. Εντάξει, 32 χώρευες πήγαινες. Τι είχες γνωρίσει τη γυναίκα σου τότε? Όχι, όχι. Τυχερή ήταν. Παντρεμένος ήμουν. Παντρεμένος ήσουν. Εννοείται. Η ατυχή σας, έτσι. Η Μαρία, ατυχή σας. Η ατυχή σας. Μπορεί να το πεις και αυτό, μάθες. Θα το πω. Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, 23-10-2-87 και 3 οκτάρια, έτσι. Επαναλαμβάνω, 23-10-2-87 και 3 οκτάρια. Συνεχίζουμε. Πιάσε το θέμα Βέλεθ. Είναι ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές. Και όχι μόνο, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Πάμε, συνεχίζουμε. Καταρχήν θέλω να πω το εξής. Έτσι, να κάνουμε και μια εισαγωγή. Να πω ότι ο Άρης δεν έχει ανάγκη ζάχο μου κανένα. Καλά, είπαμε. Αυτό είναι δεδομένο. Οι ποδοσφαιριστές έχουν ανάγκη τον Άρη. Έτσι. Και αν είχες, αν θυμηθείς μάλλον αυτά τα οποία είχαμε πει την πρώτη μας χρονιά, την περσινή, στην Super League, έτσι, μετά την άνοδό μας, ότι ο Άρης θέλει να φέρει ποδοσφαιριστές τους οποίους θα τους αναδείξει. Θα αναδειχθούν αυτοί μέσω της ομάδος, όπως και η ομάδα θα αναδειχθεί. Έγινε με το Βέλεθ. Ακριβώς. Λοιπόν, άρα λοιπόν φτάνουμε σε αυτό το
έγινε και πιο μπροστά και με το Σιώπη, εγώ πιστεύω. Έτσι. Και με τη μεταγραφή του Σιώπη. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα ήταν. Απλά ο Σιώπης ήταν γνωστός. Έπεσε στον Νίκο Πρόεδρο, ξέραμε την αξία του. Το Βέλεθ, όχι τόσο πολύ. Ο Βέλεθ, ναι. Λοιπόν, φτάνουμε λοιπόν στο θέμα Βέλεθ. Εγώ θέλω να πω το εξής. Έγινε μία ολόκληρη. Έχουμε γραμμή. Ναι, εντάξει, κάντο λίγο και θα το συνεχίσει. Ναι, θέλω να πω ότι το θέμα Βέλεθ είναι ένα από αυτά τα εσωτερικά που προσπαθούν να σε δημιουργήσουν θέμα. Εννοείς τα μεγιστοποιούν κάποιοι. Ακριβώς. Και πάντα την αρνητική πλευρά του θέματος. Ακριβώς. Δηλαδή να σε βάλουν στην εσωστρέφεια, να αρχίζει ο ένας αριανός να βρίζει τον άλλο, να γράφει ο ένας έτσι το άλλο το μακρύ του και άλλο το κοντό του και να, φτάσεις, να φύγουμε τελείως από την ουσία που είναι ο στόχος. Ο στόχος. Δεν διαφωνώ πολύ γιατί και ο Άρης δεν έχει και δικά του μέσα. Δεν τηλεόραση δεν έχει δικό του κανάλι, η εφημερίδα δεν έχει δική του. Έτσι. Λοιπόν, θεωρώ ότι ο Άρης δεν μάσησε σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή δεν διχάστηκε, θέλω εγώ να πει. Στις άλλες φορές, δυστυχώς υπήρχαν μέτωπα. Υπήρχαν κάποιοι που δεν συμφωνούσαν με κάποιους άλλους, οι οποίοι κάποιοι άλλοι ήταν στην εξουσία κτλ. Τώρα, αυτή τη στιγμή, ο Άρης έχει ιδιοκτήτη, έχει τεχνικό διευθυντή, παιδί μέσα από τα σπλάχνα του και από τους κορυφαίους στον ελληνικό χώρο. Και ένα πάρα πολύ καλό προπονητή. Ωραία. Κάτσε να ακούσουμε και το φίλο. Θα συνεχίσουμε. Έχει ψωμί το θέμα. Βεβαίως. Και θα πω και εγώ την άποψή μου. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από Άργος Οριστικό. Κάτω, ο ξάδελφος. Ο πάω ξάδελφε. Τι γίνεται. Λοιπόν, να μην στεναχωριέσαι, ρε. Γιατί, ρε. Επειδή έφυγε τώρα ο Βέλεθ, στεναχωριέσαι, ρε. Όχι, προς Θεού. Ίσα-ίσα. Αλλά... Αν είναι δυνατόν τώρα. Ναι, δεν το. Δεν αλλά το... όχι αυτή τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Καλά, δεν έφυγε τώρα. Με τέλος χρονιάς θα είναι στην ομάδα. Κανονικότατα θα είναι. Τώρα. Θα παίξει κανονικά μπάλα. Το τελικό θα βρεθούμε αντίπαλοι μαζί. Άρης Πάοκ, και τελείωσε. Επιμένεις εσύ, Άρης Πάοκ ότι θα είναι, έτσι. Άρης Πάοκ και επιμένω και το λέω. Ωραία. Είναι και ο τελικός στην Αγγλία είναι για τον Χρήστο. Μάντσεστερ. Το συμπολίτη μου. Μάντσεστερ με Μάντσεστερ Σίτι, έτσι. Δύο Μάντσεστερ. Υπάρχει περίπτωση. Εκτός... Γι' αυτό και ο Πάοκ και ο Άρης, ναι. United και City είναι μεγαλύτερες ομάδες ολόκληρου του κόσμου. Καλός άνθρωπος. Μ' άρεσες. Καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος. Είναι καλύτερες ομάδες ολόκληρου του κόσμου. Για να δούμε. Θα το χωνέψουν και Αθηναίοι και οι πάντες σε όλο τον κόσμο. Ωραία, θα παίξει Άρης Πάοκ. Θα πάρουμε το κύπελο και θα έρθω Άργος να φάμε εκείνο τα μπριζολάκια λαιμού που μου αρέσουν. Όχι, φιλαράκι, αγριογούρνος έχω εσένα. Αγριογούρνος έχω. Ωραίος. Με σάλτσα κόκκινη. Εμένα μη μου τάξεις. Μη μου τάξεις είναι να ξέρεις. Μη μου τάξεις. Εγώ Ζάκου, εγώ σε περιμένω. Θα έρθω, θα έρθω. Υγεία μου είναι. Υγεία να έχουμε γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Να είμαστε καλά. Θα περάσει όλος ο κόσμος θα είναι καλά. Για να δω και την ξαδέρφη και τη θεία μου. Α, μπράβο, να δεις και τους συγκινήσεις σου, αλλά υπάρχουν και παιδιά που σ' αγαπάνε όμως. Θα έρθω εδώ, τους θα συναντήσω, πιούμε για καφεδάκι. Σ' αριανούς, φίλους σου. Θα πιούμε, θα βρεθούμε και ποτό και καφέ και είπαμε απ' όλα. Θα κάνουμε. Οκ. Okay. Οπότε, να, μόνο εσείς είστε η συντροφιά μου το βράδυ, το ξέρετε. Μας τιμάει. Γι' αυτό σας λες. Ακούω. Μας τιμάει. Παρότι είσαι και παοξής, μας τιμάει που μου το λες αυτό, έτσι. Είσαι η συντροφιά μου. Έχεις γι' αυτό σας ακούω. Έχεις και την οικογένεια που είναι όλοι Άρης όμως, έτσι. Δεν τα ξεχνάμε αυτά, έτσι. Κάνω υπομονή τι να κάνω. Κάνω υπομονή, ο ουρανός θα γίνει ασπρόμαυρος. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα, γεια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Λοιπόν, συνεχίζουμε δηλαδή για τον. Δηλαδή είναι παοξές και όλοι οι άλλοι ήταν αριανοί στην οικογένεια. Όλοι, γυναίκα, κόρη, όλοι. Ωρε φίλε. Πω, πω, πω. Έτσι, έτσι. Φώναζαν. Την προηγούμενη φορά που μας πήρε εδώ με τον Τάσο, φώναζαν από κάτω. Άρης, φώναζε η κόρη. Λοιπόν, έλα, να συνεχίσω να πω το εξής. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Πάμε. Να ξέρουμε τι γράφουμε και τι λέμε είναι πολύ σημαντικό. Για τον οργανισμό Άρη. Εδώ και για τον κόσμο όμως λες. Για τον κόσμο λέω. Νόμιζα στην αρχή έλεγες για δημοσιογράφους, παραγωγούς. Γενικότερα. Όχι, λες για αυτοί μπορούν να πούνε ότι θέλουν η δουλειά τους έτσι για τους δημοσιογράφους. Οι παραγωγοί βέβαια έχουν την άποψή τους. Ναι, εγώ, εγώ αυτά τα οποία βλέπω, τα οποία κάποιοι αναπαράγουν κάποια πράγματα τα οποία ακούω. Κάνουν ζημιά στον οργανισμό Άρη. Ακούω, ποια θεωρείς ότι κάνουν ζημιά. Ακόμα και εμείς οι ίδιοι είμαστε ένα γρανάζι μέσα σε αυτόν τον οργανισμό. Μικρωμένα και επηρεάζουμε κόσμο. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρουμε τι λέμε και τι γράφουμε και προς τα πού τα λέμε. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, το έχουμε πληρώσει στο παρελθόν. Εάν θυμάσαι καλά, Ζάχο, με τις ανανεώσεις των συμβολέων με Κόκε, με Νάτσο, με Νέτο, με Κάλβο, έτσι.
Να μην ξεχνάμε τι είχε γίνει στο παρελθόν. Πιο παλιά και που εμπλέκεται και τελικός μέσα, τα ξεχνάζουμε. Ακριβώς. Και ο εμπλέκεται και ο τελικός με τον Παναθηναϊκό. Αυτό θες να πεις. Όχι. Για ποιο λες. Τελικός του Καφτατζογλίου λέει εμπλέκεται. Τότε είχαμε ανάλογη περίπτωση με Χαλκιά και. Και Παπαδόπουλο. Και Ίβιτς. Παπαδόπουλος έγινε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Δεν έχει σχέση. Ίβιτς, Χαλκιάς ήταν τα συμβόλαια τα οποία δεν προσπαθούσε ο Άρης να τα κλείσει και δεν μπορούσε. Και είχε βγει η φήμη ότι είχαν κλείσει και οι δύο στον ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι. Ξεχνάς... Το Χαλκιάς δεν έπαιξε τον τελικό. Έπαιξε. Το λέγαμε... Εγώ θεωρώ πάντως ότι. Ναι, ο Χαλκιάς δεν έπαιξε τον τελικό. Το έπαιξε ένα πληρωματικό ο Σλοβάκος. Ο Κέλεμεν. Πώς το λένε, ο Κέλεμεν. Το πουλί. Μπράβο. Θέλω να πω όμως το εξής, ότι εκεί υπήρχε και ο Αβραάμ, έτσι. Υπήρχε εκεί δεν είχε σκάσει το Αβραάμ το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έσκασε ο Αβραάμ. Δεν είχε σχέση με τον τελικό. Υπήρχαν οι μνηστήρες, οι δύο, οι πράσινοι και οι κόκκινοι από Αθήνα. Υπήρχαν. Αλλά θυμάσαι. Άκουσε, επειδή το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ναι. Σε αυτά είμαι. Τότε είχε στην ανάλογη περίπτωση είχε γίνει και πρόταση και στον Αβραάμ. Και ο Αβραάμ είχε συμφωνήσει τότε. Είχε συμφωνήσει. Ακριβώς. Δεν είχαν υπογραφεί φυσικά, αλλά είχε συμφωνήσει με την πρόταση του Άρη τότε ο Αβραάμ. Ναι. Μετά του πήραν τα μυαλά από κάτω και ήθελε να πάει στον Ολυμπιακό. Ναι. Άρα στον τελικό έπαιξε με την τέτοια ότι θα ανανεώσει. Μετά έσκασε στην πρώτη προπόνηση που έγινε, αν θυμάσαι, και με τον Μπάγεβ που σηκώθηκε και έφυγε. Βρήκε αφορμή κι αυτό. Λοιπόν. Αυτά όμως τα δύο, τα ειδικά του Χαλκιά. Ο Χαλκιάς δεν έπαιξε τον τελικό. Όχι. Γι' αυτόν τον λόγο. Ναι, ναι. Αυτό γιατί στο λέω, το σχολίαζα προχθές. Υπάρχουν δύο αντικρώμενες απόψεις, έτσι. Μία που λέει από εδώ και πέρα, φίλε, τι να τον βάλω. Το μυαλό του είναι στον Παναθηναϊκό του Βέλεθ, ας πούμε. Ναι. Θα κάνει και το ποδαράκι του. Θα προσέχει και το ποδαράκι. Όταν τραυματιστεί, θα χαλάσει μέχρι να χαλάσει και η μεταγραφή. Δεν ξέρεις τι όροι υπάρχουν στο συμβόλαιο. Μπορεί να υπάρχει κανένα τέτοιο, δεν το ξέρουμε. Είδαμε το συμβόλαιο. Λοιπόν, και να χάσει ένα συμβόλαιο που είναι πλουσιοπάρχο για ένα τα δεδομένα. Ένα εκατομμύριο για τρία χρόνια είναι, έτσι. Είναι πλουσιοπάρχο. Μην ξεχνάμε ότι στη Βίσλα νομίζω έπαιρνε 70.000, 75. Κάπου εκεί έπαιρνε. Λοιπόν, από εκεί να φτάνει να παίρνει ένα εκατομμύριο. Στην Πολωνία λες. Στη Βίσλα. Όχι. Εγώ ξέρω ότι έπαιρνε 150. Και στον Άρη πήρε λιγότερο. 130. Εντάξει, δεν το ξέρω. Εγώ θυμάμαι και 75 κιόλα. Τώρα μπορεί να είναι 75 για δύο χρόνια 150. Εγώ αυτό που διάβασα είναι 150 έπαιρνε εκεί και ήρθε με 130. Δεν γίνεται. Πώς μα, συγγνώμη, ρε φίλε, δεν είμαι μάνατζερ. Δεν είμαι σε μια ομάδα, φεύγω να πάω με λιγότερα αλλού. Εκτός αν η τέτοια μου είναι προς τα κάτω. Ακριβώς, δεν ήταν προς τα κάτω. Ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο είχε στη Βίσλα. Η χρονιά του δεν ήταν καλή στη Βίσλα. Ωραία. Γι' αυτό τον είχε πάρει από κάτω. Γι' αυτό έκανα μεταγραφή. Εντάξει, ούτε εσύ μπορεί να το ξέρει ούτε εγώ. Το σίγουρο είναι ότι του προστάθηκε ένα πλουσιοπάρχο συμβόλαιο και λέω: έτσι. Η μία άποψη είναι μην το βάλει, γιατί μπορεί να προσέχει και το πόδι του. Και στα τελευταία μάτια η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καλό. Έχει κάνει λάθη. Έχει κάνει λάθη που βέβαια για να τα λέμε όλα, λάθη έχει κάνει και πολλά και στο προηγούμενο μάτι που δεν υπήρχε αυτό το συμβόλαιο, ας πούμε, που έχει υπογράψει. Και η άλλη τέτοια είναι ότι η άποψη πρέπει να τον βάλει, φίλε. Κανονικότατα είναι παίκτη σου μέχρι τέλος Ιούνιου. Δεν έχει πολυτέλεια να, έχει... να τον παροπλήσει. Άρα, άμα είχαμε πολυτέλεια να τον αφήναμε, πες ότι έχουμε την πολυτέλεια να τον αφήσουμε. Αν είχαμε πολυτέλεια, βεβαίως θα μπορούσε να τον έχει παροπλήσει. Όχι, όχι, εσύ, εγώ την άποψή σου θέλω. Είχαμε πολυτέλεια, ποιο να σου πω είχαμε πίσω, ρε φίλε. Τον Μπέκεμπάουερ, εντάξει, τώρα μην σου πω. Δεν μου έρχεται και ένα καλό. Τέλο πάντων, είχαμε μία. Ο Γκιάρο, ρε φίλε. Πολυτέλεια, ο Γκιάρο ήταν εθνική Βραζιλία. Έχει παίξει. Άρα πολυτέλεια δεν ήταν για τον Άριο. Δεν θα έπαιζε βασικό, θα ήταν ο Γκιάρο. Προσπαθώ να βρω έναν που ο οποίο θα ερχόταν από τον πάγκο και θα τον επάξια θα ήταν αντικαταστάτη του. Δεν μπορεί να μου έρχεται τώρα κάποιο. Ωραία. Ναι. Ωραία. Άρα αν είχαμε την πολυτέλεια, να τον άφηνε έξω, λε εσύ. Αν είχαμε την πολυτέλεια, βεβαίω. Ναι. Εγώ διαφωνώ. Ναι. Εγώ διαφωνώ. Ωραία. Δεν μπορώ να συμφωνούμε σε όλα. Καλά. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι η δική μου άποψη είναι σωστή. Ο Άρη αυτή τη στιγμή δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Άρα. Από τη στιγμή που είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Την ψηλό έχει την πολυτέλεια. Θα πρέπει να τιμήσει το συμβόλαιό του μέχρι εκεί που πάει. Βέβαια, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο τι όρεξη θα έχει σαν ποδοσφαιριστής από εδώ και πέρα. Αυτό το είπες. Λοιπόν, αυτό είναι αυτό, θέμα αυτό, ένινγκ. Όχι, όχι. Άρα αυτό λοιπόν πάμε στο θέμα ένινγκ. Δεν είναι καθόλου θέμα ένινγκ. Για μένα. Καθαρά αυτό... θέμα προπονητή. Όχι, όχι. Το πώς δηλαδή θα τον βλέπει. Τι ενδιαφέρον θα έχει για τα επόμενα. Δεν είναι θέμα καθόλου ένικ. Θέμα προσωπικό του παίκτη είναι. Τι θα πει, τι κάνει, διαβάζει το μυαλό του. Όχι, μπορεί να του μπορεί φαίνεται, να του... είναι αυτό που είπες, δρες, ναι, τι φαίνεται. Το αν προσέχει, αν δεν βάζει τα πόδια του όπως τα βάζει, τον ξέρει πώς. Αυτό στο γήπεδο φαίνεται. Στην προπόνηση δεν φαίνεται, φίλε. Και στις προπονήσεις φαίνεται. Ωραία, τέλος πάντων. Εγώ έτσι πιστεύω. Ωραία. Γιατί πέφτουν κορδιές στις προπονήσεις. Η τέτοια όμως, για να τα λέμε όλα εδώ πέρα, νομίζω κάνουμε καλή συζήτηση. Η πολυτέλεια υπάρχει. Ψηλό υπάρχει, άντε να μην το πω. Θα παίξει δελεζήσεις ο Ρόους, γιατί ο Ρόους μην ξεχνάμε. Και το σούπερ θα βάλεις εκεί πέρα στα δεξιά. Να γίνει αυτό ή όχι.
Πώς δεν υπάρχει. Ο Ρόουζ είναι center back, ναι, δεν είναι δεξί back, που για μένα προσωπικά δεν μ' αρέσει η δεξιά. Ναι. Για μένα δεν μ' αρέσει. Είναι καλός μπροστά, πίσω δεν είναι, φίλε. Sorry. Έτσι το βλέπω εγώ. Για προχώρα. Πίσω δεν είναι καλά. Ναι, πίσω δεν είναι καλά. Εγώ νομίζω ότι είναι μπροστά δεν είναι καλά. Δηλαδή, εγώ μπροστά το βλέπω ο καλά. Ο Σούγκρεν δηλαδή ήταν πολύ πιο καλό το επιθετικό του κομμάτι από ό,τι έχει ο Ρόουζ. Mm-hmm. Αυτός έχει καλύτερο αμυντικό, έτσι. Ναι. Μαρκάρει καλύτερα, δεν είχε γίνει την τρύπα. Όχι, δεν είναι. Που δημιουργούταν με για μπακ δεν είναι γρήγορος και ξεχνιέται πολλές φορές. Βλέπω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Ωραία. Υπάρχει μια λύση. Υπάρχει μια λύση. Υπάρχει. Δεδειγμένη κιόλας. Ο Ρόουζ, επαναλαμβάνω, δεν είναι δεξιμπακ, είναι center back. Ναι. Και δεξιμπακ πήραμε, είναι, έχουμε ένα άνθρωπο στον πάγκο το οποίο ήρθε με περγαμινές και ήρθε. Όταν ξεκίνησε να παίζει στον Άρη, ήταν με 1,5 γύρω στην πλάτη του. Για το Σούγκραν, λες. Ναι, 1,5 γύρω στην πλάτη του είχε, έτσι. Φάνηκε πάντως ότι δεν ήταν αυτό. Εγώ δεν μπορώ να τον κρίνω. Θα κάνει προετοιμασία με τον Άρη και μετά θα τον κρίνω. Να μην παίζει δύο πρωταθλήματα συνεχόμενα χωρίς σταματημό. Δεν μπορώ να τον κρίνω εγώ έτσι. Εντάξει. Αν θέλει την άποψή μου, σίγουρα δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Έτσι. Θα περιμένα κάτι περισσότερο. Αλλά να το βγάλω παλτό, δεν το βγάζω εγώ το Σούγκρεν. Εντάξει, δεν είπα για παλτό. Ναι. Άρα υπάρχει λύση. Και όχι άσχημη, επαναλαμβάνω. Άλλωστε, ξεκινήσαμε. Είναι συμβόλαιο αυτό. Ξεκινήσαμε. Για να τον κάνεις, ναι, ξεκινήσαμε με το Σούγκρεν δεξιά. Δεν είναι δηλαδή η λύση ανάγκη. Είναι αυτό που παίζαμε σχεδόν ένα αυτό γύρο. Σχεδόν ένα γύρο. Ναι. Παίζαμε έτσι. Έτσι. Βέλεθ, Ρόουζ. Και δεξιά ο Σούγκρεν, δεν καθόλου λύση ανάγκη. Από τότε που ήρθε βέβαια ο Γερμανός, τον πέταξε έξω. Ωραία. Πάει να πει ότι κάτι είδε. Ωραία. Εγώ έτσι λέω. Εντάξει, για άμα φύγει αύριο ο Γερμανός, μπορεί ο επόμενος να το βάλει βασικό. Δεν το ξέρεις αυτό. Δεν το ξέρουμε. Λέω ότι ξεκίνησε η χρονιά με Σούγκρεν δεξιά και Ρόζ Βέλεθ. Υπάρχει λύση, άμα θέλουμε. Εννοείται ότι υπάρχει. Ναι, δεν είναι θα βάλουμε το center, τον σέντερφορ να το βάλουμε. Από την ναι. 19. Έτσι. Δίκιο, άρα υπάρχει. Άρα τι κάνει, την άποψή σου θέλω. Την άποψή μου. Εγώ σου είπα ότι στα παιχνίδια που θα τον χρειαστώ, πρέπει να παίξει. Στον ημιτελικό, ρε φίλε, δεν μιλάω στα άλλα. Για τον ημιτελικό. Ημιτελικό, τι δεν μου λες. Ημιτελικό σου. Εγώ θα τον έβαζα να παίξει. Θα τον έβαζα. Ναι, να ξέρει γιατί. Εγώ και εγώ θα τον έβαζα. Θα τον έβαζα να παίξει. Γιατί. Γιατί το θέλει πολύ. Το θέλει πάρα πολύ. Αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν διαβάζουμε μυαλά. Εγώ έτσι το βλέπω από το πάθος που βγάζει μέσα στο γήπεδο. Τη συμπεριφορά του θέλει πάρα πολύ να κλείσει. Τη χρονιά του. Ναι, και αρχηγός αυτό θα το σηκώσει, έτσι. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν πάει με το Δελιζήση. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο μαζί θα το σηκώσουν. Ναι. Θεωρώ ότι εγώ θα τον έβαζα να παίξει. Θα τον έβαζα. Και εγώ προς εκεί συγκλίνω και αν θες την άποψή μου την είπα τη Δευτέρα. Είναι μια περίπτωση που αν γίνει λάθος, θα μιλάει κάποιος. Δηλαδή, σίγουρα κάποιος θα μιλάει. Δηλαδή, αυτός που λέει μην το βάλεις στο Βέλεθ, μην το βάλεις και βάλει τον αντικαταστάτη του και κάνει λάθος. Θα βγει από την άλλη πλευρά και θα πει καλά είχαμε το Βέλεθ ναι, και βασικό και έβαλε στον άλλον. Ναι. Αν την κάνει ο Βέλεθ θα σου πει ο άλλος καλά το Βέλεθ έβαλε, έχει υπογράψει και το... Ναι. Είναι όχι win-win, lose-lose είναι αν γίνει λάθος. Είναι lose-lose, όχι win-win, ναι. Ακριβώς το αντίθετο. Έτσι. Είναι χαμένος, είμαστε χαμένοι άμα γίνει η στραβλοκροτσία, τη βάψαμε ακόμα τη βάρκα. Και πάλι έτσι εγώ θα τον έβαζα. Και εγώ θα τον έβαζα. Θεωρώ ότι πολλοί έχουν αντίθετη άποψη και εγώ θα τον έβαζα. Δεν μπορώ να κρατήσω τέτοιο παίκτη που μπορεί να είμαι ποικιλοτρόπος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και είναι ο μοναδικός, επαναλαμβάνω, μπορεί να προωθήσει και την μπάλα έτσι. Να την πάει σωστά από την άμυνα στο κέντρο, μην πω και στην επίθεση. Είναι σαν και αυτό, δηλαδή θα ήταν απώλεια όπως ήταν ο Νάτσο που τραυματίστηκε στο 93 με τον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν θες να πω στην άποψή μου για τον Νάτσο, τέλος πάντων. Λοιπόν, έτσι λέω εγώ. Ναι. Δηλαδή τέτοια απώλεια θα είναι αν δεν παίξει τον τελικό ο Βέλεθ. Εγώ έτσι πιστεύω. Καλά, στον ημιτελικό λέμε, ας τον τελικό. Στον ημιτελικό. Ο ημιτελικός που είναι ένας από τους δύο τελικούς. Στην ουσία είναι ένας από τους δύο τελικούς. Γιατί αν περάσουμε θα μιλάμε για τελικό. Ναι. Άρα συγκλίνεις και εσύ το ίδιο, θα τον έβαζες τον Ρόζ να παίξει. Και εγώ θα τον έβαζα. Απ' την άλλη βέβαια ας πάμε λίγο και σε αυτό το θεματάκι ότι πραγματικά ακόμη και στις δύο περιπτώσεις διακρίνω από τον κόσμο. Θα μου πεις εντάξει ο κόσμος ρε φίλε και ειδικά τώρα αυτό το Facebook ο καθένας εντάξει έχει την άποψή του, τη γράφει. Πολλές φορές άδικοι, πολλές φορές δίκαιοι. Ναι. Εμένα δεν μου αρέσει όταν δεν επιχειρηματολογεί σε κάτι, έτσι. Εδώ είναι. Εδώ ήθελα να σταθώ. Για πες. Δηλαδή, το να παίρνουμε, να αναπαράγουμε, να αφορούμε. Γράφουμε αφορεσμούς και τα λοιπά για μια κατάσταση την οποία με το μυαλό μας τη σκεφτόμαστε βάσει του οπαδιουσμού μας, δεν είναι σωστό. Θα πρέπει δηλαδή, να έχουμε κρύο μυαλό όταν γράφουμε κάτι. Έτσι. Έχει κάνει ένα λάθος και αυτός βέβαια. Ναι, είπε ότι στο τέλος της χρονιάς, βέβαια, το είδες. Είπε αυτό. Έτσι, εδώ θεωρούν πολλοί ότι είναι τρύπημα. Λοιπόν, ό,τι και να είναι. Δεν ξέρω ποιος το έβγαλε πραγματικά αυτό. Αν το έβγαλε ο Παναθηναϊκός, από πού βγήκε αυτό.
Αν το έβγαλε ο Παναθηναϊκός, καθαρά έτσι όπως βγαίνει, το έβγαλε ο Παναθηναϊκός, είναι λάθος του Παναθηναϊκού για μένα αυτό. Δεν είναι λάθος. Εγώ πιστεύω το έκανε επίτηδες. Γιατί το έκανε επίτηδες, για να κάνει τι? Επίτηδες το έκανε. Παίζει το λόγο. Επίτηδες, όταν λες, υπάρχει κάποιος λόγος. Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Ναι, να αναλύσουμε λίγο γιατί παίρνει το βέλη. Κράτα το, να ακούσουμε το φίλο. Θέλω να το ακούσω αυτό. Όταν λες, κάνει κάποιος επίτηδες, άρα υπάρχει ένας λόγος από πίσω. Έτσι. Περιμένω να τον ακούσω. Εγώ δεν βρίσκω κανένα λόγο να σου πω. Εγώ τον βρίσκω. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Οχ, σου ήρθε μήνυμα. Ναι, μου ήρθε ένα μήνυμα. Γιατί σε μένα έρθε σε όλο τον πλανήτη. Τι οχ. Τι οχ. Πάνε κάνει εξετάσεις. Εγώ έκανα, εσύ δεν έχεις κάνει. Ποιος είπε ότι δεν έκανα. Γιατί να κάνεις εξετάσεις χωρίς συμπτώματα. Εντάξει, αυτός έκανε εγκεφαλογράφημα και του είπανε δεν υπάρχει τίποτα μέσα. Κενό αέρος. Κενό αέρος. Ο Ζάχος προνοεί. Ναι. Τι προνοώ, βρε. Βρε animal με ρούχα, τι. Δεν μου λες, πέζει να είναι οι μοναδικές εξετάσεις που να μην έχεις κάνει. Τι βλάκες. Τι ζώνε. Λοιπόν, αυτές και τα τεστ ΠΑΠ. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω ότι είσαι αμπάσκετος και άμπαλος και λες τέτοια πράγματα. Παντελή, τον έχεις στείλει πακέτο. Πολύ πακέτο. Γεια σου φιλαράκι, τι κάνεις? 10 χρόνια τα ίδια λέει. Καλά είσαι? Έβαλε την κασέτα. Έβαλε κασέτα, άντε προχώρα. Καλά που πήρες ένα σοβαρό γνώστη άνθρωπο δίπλα σου και γίνεται μια σοβαρή εκπομπή. Καλά λες. Ένα εγώ και ένα αυτό. Ένα δίκιο το έχει. Όταν θέλω να φαίνομαι Μουρίνιο, φέρνω εσένα. Κατάλαβε. Έλα, πάμε, πάμε. Άντε, τσαλιάρι. Λοιπόν, για το Βέλεθ ήθελα να πω. Ακούμε την άποψή σου. Ναι, δεν υπάρχει λόγο, ρε παιδιά, να τρελαινόμαστε. Δεν υπάρχει λόγο να τρελαίνεστε. Αυτό σίγουρα. Παντελή, τι κάνει. Ακολουθήσαμε και δύο μία λογική και λέμε. Φτάνει το παιδί. Όταν βάζει το παιδί να παίξει κανονικά. Τον βάζει. Ούτω ή άλλω δεν είναι. Εγώ θεωρώ ότι. Δεν είναι στην ιδιοσυγκρασία του παίχτη να παίζει χαλαρά. Για το χαρτιά δεν θέλω να σχολιάσω, γιατί μπορεί να έχουμε προβλήματα το τι παίχτηκε και δεν μπήκε στον τελικό ο χαρτιάς. Γιατί ακουστήκαν άλλα πράγματα με το χαρτιά. Και παλιότερα και μετέπειτα για παιχνίδια ευρωπαϊκά. Όποιος κατάλαβε, δεν θέλω να πω παραπάνω, υπήρξαν κάποια θέματα, κάποια ακουστήκα, κάποια... Πράγματα ήταν και η απόδοσή του ούτως ή άλλως χάλια, έτσι, και πολύ σωστά δεν μπήκε στον τελικό, όχι μόνο τελικό, και στα άλλα παιχνίδια δεν είχε παίξει και πολύ καλά έκανε ο Μπάγερ. Το ευρωπαϊκό λες για το, με την Μπάγερ το 6-0. Τέλος πάντων, ναι. Τέλος πάντων, άσε αυτό τώρα λέμε. Είναι γιατί ξέρεις γιατί ανέφερα το χαλκιά. Μη μιλάμε και γιατί παίρνεις με παίρνεις. Ζω ο άνθρωπος, εντάξει. Ναι ρε φίλε, κάτσε, με πήρα να μιλήσω και τα έχω πάρει, δεν άφηνες να μιλήσω. Περίμενε, άντε πες εσύ. Λέγε, λέω, η ερώτηση είναι, για να, αυτό είναι η ερώτηση, τι θα, να παίξεις στον ημιτελικό ή όχι. Αυτό είναι η ερώτηση. Αυτό θέλω να απαντήσω ρε φίλε, δεν αφήνεις να μιλήσω. Μέσω πάτρας πας. Ναι, υπάρχει παίκτης με παίκτης, υπάρχει διαφορά. Υπάρχουν παίκτες που φοράνε παντελόνια, που τιμούν το συμβόλαιό τους. Εντάξει. Και υπάρχουν και παίκτες να πούμε που εντάξει έχουν συμφωνίες, έχουν κάνει, έχουν ράνει. Τους βλέπεις ότι είναι αδιάφοροι. Και από εκεί πέρα λέτε μάγκα είναι σαν να παίζουμε 10 παίκτες με 9 παίκτες. Και τέλος πάντων δεν χρειάζεται να το βάλω. Εγώ θεωρώ πρέπει, επειδή έχουμε στόχους σαν ομάδα έτσι ακόμα, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, και γι' αυτό θεωρώ ότι η χρονιά είναι πετυχημένη. Γιατί ήδη είσαι Ευρώπη και έχεις στόχο το κύπελο, για μένα είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι πρέπει να το χτυπήσουμε στην πλάτη και να το πούμε ρε μάγκα, είναι δικιά σου επιλογή να πας στον Παναθηναϊκό, δεν έκλεψες κανέναν, δεν έκανες καμιά πατεωνιά, λύγει το συμβόλαιό σου, θεωρείς ότι πρέπει να πας εκεί, έχει επικαλεστεί και πρόβλημα υγείας του παιδιού του από ό,τι ξέρω, έχει ακουστεί αυτό το πράγμα, δεν είναι κρυφό. Και από εκεί και πέρα θέλω τουλάχιστον, είναι δύο παιχνίδια στην ουσία. Είναι ένα με την ΑΕΚ και είναι άμα το καλό περάσουμε και ο τελικός. Δώσ' τα εκεί πέρα όλα και να πας στην ευχή της Παναγίας. Έτσι. Ήταν ευχή έργο να μείνει ο Βέλεβε στον Άρη. Εγώ δεν είμαι σαν και αυτούς που λένε να πάρει τον Μπούλο. Ναι. Όχι, αλλά άμα δεν θέλει να κάτσει ο ποδοσφαιριστής, δεν μπορείς να το βάζεις το μαχαίρι στο λαιμό. Συμφωνώ. Το μόνο που μπορείς να κάνεις, εάν είσαι έξυπνος, γιατί εγώ συμφωνώ πολύ με τον Μπόσμαν,
ότι τρυπήθηκες εκ των έξω, γιατί οι Αθηναίοι δεν είναι Θεσσαλονίκης. Έτσι, θα τα πω και παρακάτω. Εμείς σκοτωνόμαστε με τον ΠΑΟΚ, με τον Ηρακλή. Αυτά εδώ πέρα έχουμε παλιότερα στο μέλλον, στο παρελθόν. Έχουμε ψηφίσει, έχει βάλει πρόεδρος Αριανός στον μπάσκετ, ψηφίσαν Αθηναίο και υπάρχει φαγωμάρα αυτή. Οι Αθηναίοι είναι διαφορετικοί. Είναι έχουν άλλη φιλοσοφία σαν ΠΑΕ. Και παλιότερα με το ΠΟΚ και τώρα και πάντα. Άσε που λένε, ο Μαρινάκης με τον πατέρα ήταν μια ζωή κολυτάρια. Το ξέρουν οι πάντες αυτό. Ενώ πες στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ωραία. Το μόνο που μπορείς να κάνεις, αν είσαι έξυπνος σαν διοίκηση και σαν κόσμος, για να μην βγαίνεις και κράζεις στα Facebook και στα ράδια, να πάρεις το 100% του παίχτη. Να το χτυπήσεις στο φιλότιμο, στην πλάτη και να τον πεις μάγκα, βοήθησε ρε φίλε, παίξε, δύο παιχνιδάκια είναι. Αυτό νομίζω ότι έχει γίνει, έτσι. Ναι, ναι. Έχει γίνει. Ναι, εγώ πιστεύω ότι και ο σύνδεσμος ανακοίνωση... Super 3 πήρε πάρα πολύ καλή θέση. Η ανακοίνωση του Super 3 είναι ακριβώς αυτός που λες, είναι που περιγράφεις. Πάρα πολύ καλή θέση, πραγματικά, τους βγάζω το καπέλο. Γιατί παλιότερα, θυμάστε, είχαν άλλες νοοτροπίες. Λέγανε, ρε, τώρα πάρε τον Μπούλεν. Έχουμε βρήσει και ακόμα και τον Γκάλι βρήσαμε. Με τα παλιά καθεστώτα. Αυτή είναι η αλήθεια, να μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Okay, Παντελή. Έτσι. Okay. Ορίστε. Okay, λέω, συμφωνούμε σε αυτό. Έτσι δεν είναι. Χτύπαμε την πλάτη, πες τον Αρεμάγκα, τουλάχιστον με την ΑΕΚ, να πάμε τελικό και μετά όλα είναι 50-50. Έτσι. Κοιτάξτε, εγώ που θεωρώ ότι επειδή κατεξοχήν οι Γερμανοί σαν στόπερ είναι δυνατοί, πιστεύω ότι κάτι θα βρεθεί από Γερμανία και από τον προπονητή, εφόσον ανανεώσει, και από τον Χαριστέα. Αυτή τη θέση δεν τη φοβάμαι τόσο πολύ. Εγώ περισσότερο θεωρώ ότι το center for και το αμυντικό χάφι είναι μια θέση δύσκολη. Περισσότερο. Ωραία. Αυτή είναι η άποψή μου. Ωραία, Παντελή, να σε ευχαριστήσουμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ρε Παντελή. Και εγώ ευχαριστώ που με ακούσατε. Να είσαι καλά. Και να ευχαριστήσεις που κάνεις και παρέα μαζί μου και μαθαίνεις πέντε πράγματα. Έτσι. Ναι. Κάτσε να τον κλείσω. Να είσαι καλά. Τον έκλεισα τον άμπαλο. Με αυτά που είπες, πίον τα αυτιά μας βγάλανε. Θα πάμε στο διάλειμμα ή θα συνεχίσουμε. Θα πάμε στο διάλειμμα, κράτα, γιατί πραγματικά θέλω να ακούσω ποιος λόγος είναι ο Παναθηναϊκός. Μου λες, υπάρχει ένας λόγος. Να τον ακούσω, μπορεί να μην τον έχω σκεφτεί. Έτσι. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει για τα δύο παιχνίδια του Champions League. Liverpool Ατλέτικο και Paris Saint-Germain Borussia Dortmund. Στο 32ο λεπτό είμαστε. Το 1-1 μας έχουμε σκορ. Η Paris προηγείται τη Borussia με 1-0. Κάτσε να δω και το σκορ. Ποιος είναι ο σκορ, ποιος να είναι ο σκορ. Όχι, είναι η Μάρ στο 28ο λεπτό από ασίστ του Άγγελ Ντι Μαρία. Ντι Μαρία. Ντι Μαρία και την Πενταγιώτησα. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Επιστρέψαμε για τα τελευταία κάτι περισσότερο από 15 λεπτά της εκπομπής Ράδιο Μπαρμίτα. Κιτρινόμαυρο το φόντο σήμερα της εκπομπής. 23-10-2-87-3-8. Ιωάννης Τζίφρης, κοινός Πόστμαν. Παρέα μου σήμερα για όλο το δύο ώρο αυτό. Λοιπόν, 23-10-2-87-3-8. Μου έλεγες, θέλω να ακούσω πραγματικά, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ ένα λόγο που ο Παναθηναϊκός θα ήθελε έτσι να μας κάνει να κυλιστούμε. Αυτή η λέξη δεν μου αρέσει, αλλά δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω, δεν μου έρχεται καμιά άλλη. Είναι στα βάθη της εσωστρέφειας. Λοιπόν, να πω το εξής. Θα σου ακούω πραγματικά με. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Ναι. Ποιος είναι ο αντίπαλος του? Αντίπαλος, γιατί δεν έχει στόχο ο Παναθηναϊκός, τον κατάφερε. Ο αντίπαλος στο πρωτάθλημα. Κανένας. Εγώ θεωρώ ότι είναι ο Άρης, να τον περάσει. Αυτό ήταν και το έκανε. Το λοιπόν, πέρασε. Δεν μπορούμε πέρσι να το... ήταν από κάτω, φέτος είναι από πάνω. Δηλαδή, ναι. Επειδή δεν μπορεί να φτάσει ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Και εμείς δεν μπορούμε να τον περάσουμε. Έτσι, λοιπόν. Τι κάνει. Δεν είναι δυνατόν αυτή η ομάδα η οποία έχει 4 center back και ναι. Πολύ καλά. Ποια είναι τα πολύ καλά. Και ο Πούγκουρας μαζί με τον Σέιφελ, πώς τον λένε αυτόν. Σέκεφελτ. Ο Πούγκουρας. Ο Πούγκουρας με τον Σέκεφελτ. Είναι πάρα πολύ Πούγκουρα... καλός δίδυμο. Και έχει το... από πίσω δύο παιδιά τα οποία και αυτά μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Διάβασες προφανώς το άρθρο αυτού του Παναθηναϊκού, του δημοσιογράφου. Όχι μόνο αυτό. Ναι. Είδες που το κατάλαβα. Ακόμα από κοντομινά, τότε που είχε αναλάβει ένα μεγάλο. Θα πεις για τον Όρης, ναι. Να σκυμώρεις. Για να μπορέσεις να χτυπήσεις, σε πάση περιπτώσει, κάποιον ανταγωνιστή σου, τι τον κάνεις, προσπαθείς να τον αποδυναμώσεις.
Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή αυτό έκανε. Δηλαδή, προσπαθεί να αποδυναμώσει αυτόν τον οποίο δεν μπορεί να προσπεράσει. Έτσι λέω εγώ. Δεν συμφωνώ. Εγώ συγγνώμη. Έτσι πιστεύω ότι λειτουργούν δηλαδή, όλοι οι Αθηναίοι λειτουργούν. Ναι, έτσι. Για του χρόνου εννοείς δηλαδή αυτό. Ακριβώς. Ναι. Και να δεις ότι θα έχει και προτάσεις, θα έχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές του Άρη που κλείνουν το καλοκαίρι που τελειώνει το συμβόλαιό τους. Θες να ακούσεις ονόματα λίγο. Ναι, για πες. Είναι, λοιπόν. Αυτή τη στιγμή η πρωτοκλασάτη ναι, ήταν 8. Ναι. Μείον ο Βέλεθ είναι 7. Ωραία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν ο Κόρχουτ, ο Ματίγια, ο Λάρσον, ο Γκάμα, ο Ιντέγε, ο Ντεκινή και ο Κουέστα. Είναι 7 ποδοσφαιριστές οι οποίοι. Ωραία, λίγουν, πάμε έναν για να σου λέω εγώ. Λίγουν το καλοκαίρι. Τη δική μου άποψη. Θα σου λέω φύγε, μείνε. Ναι. Αυτοί εδώ, οι 7 που σου ανέφερα τώρα, λίγουν το καλοκαίρι τα συμβόλαιά του. Και οι οποίοι είναι στην βασική ενδεκάδα του Άρη. Αυτοί πάνε το κτρέμα. Ναι, ναι. Εκτός από τον Ντεγκινή, ο οποίος μπαίνει, βγαίνει. Αυτοί σίγουρος όλοι λυγούν τα συμβόλαια, έτσι είναι. Ωραία, προχώρα. Όλοι. Αυτούς που έχω αναφέρει. Το έχω ψάξει, τους έχω βγάλει. Ωραία. Λοιπόν, τους ξαναλέω. Έναν. Λοιπόν, Κόρχουτ. Πάμε για τον Κόρχουτ. Να μείνει. Βέβαια, επαναλαμβάνω, δεν ξέρουμε τα νούμερα, τα δεδομένα. Ήδη δηλαδή έχουν μιλήσει. Θα τον κρατούσα. Είτε βασικό είτε αναπληρωματικό. Αυξημένα χρήματα. Στο λέω αυτό. Πρέπει, έκανε καταπληκτική χρονιά. Πολύ ωραία. Πάμε για το Ματίγια. Ναι. Δεν ξέρω τι συμβόλαιο ζητάει. Τι ζητάει, γι' αυτό σου λέω πίσω. Αυτό πάει για ανανέωση. Μάλιστα είχε και πρόταση. Πόσο έχει τώρα, είδε αυτά. Είναι δεδομένα που είναι σημαντικά όμω, Πόστμαν. Ναι. Δηλαδή θα μου λε. Παίρνει 5 ευρώ και ζητάει 12, παραδείγματος χάρη. Ναι. Για να σου αυτά πω για τη δική μου λογική. Δεν ξέρω πραγματικά τα συμβόλαιά του. Πάντως ζητάει πάρα πολύ αυξημένο συμβόλαιο. Ο Ματίγια για μένα, ο Ματίγια είναι για αλλαγή στον Άρη. Είναι να μείνει ή να φύγει. Για αλλαγή σου λέω, φίλε. Για αλλαγή σου λέω. Αν τα χρήματα τα βρω στα χρήματα. Μισό λεπτάκι. Αυτή τη στιγμή παίζει. Δεν ακούς. Με ακούς. 100 δραχμές, 100 ναι. ευρώ, έτσι. Και είναι στον βασικό. Αν θέλει 200 τροχό. π.χ., δεν μπορώ να κρατάω πάγκο κάποιον με 200. Μάλιστα. Αυτό. Άρα λοιπόν πρέπει να πάρει, λες, έναν καλύτερο ποδοσφαιριστή στη θέση του. Ναι, έναν αμυκόφτη. Μα δεν είναι κόφτη ο. Όχι, δεν είναι κόφτη. Είναι για να οργανώνει το παιχνίδι. Ναι, ούτε και αυτό είναι. Λοιπόν. Αυτό το έχει, ναι, ηρεμία. Δηλαδή, ναι. αυτό που ηρεμεί το παιχνίδι. Ναι, είδες, ναι, δεν ναι. έπαιξε ένα παιχνίδι. Ηρεμία. Έλειψε από ένα μάτς και η ομάδα του έχει κάνει δύο. Λοιπόν. Αναπληρωματικό εγώ θα τον είχα. Άμα τα βρίσκα στα λεφτά, αναπληρωματικό το Ματίγια. Διαφωνούμε εδώ, τον θεωρώ καλά, μεγάλο βασικό γρανάζι. Διαφώνα, δεν σημαίνει ότι είμαι ρε φίλε. Πάμε για τον Λάρσον. Ναι, τον θέλω. Τον θέλει. Τον θέλω, βέβαια. Απαραίτητο. Τον Γκάμα. Τον θέλω. Ο Ιντέγε. Όχι με τα λεφτά που παίρνει. Ένα, με λίγες, πόσο είναι τα λιγότερα. Ξέρω εγώ, 350. Πολλά. Για σεντερφόρ. Ναι, πολλά είναι. Για τον Ιντέγιο. 500 του δίνεις φέτος. Ναι, και τι να κάνουμε. Άμα την πατήσαμε και δώσαμε 550, τι να κάνουμε. Λέει, τι να μείνει ή όχι. Αν δεν βρεις καλύτερο, θα μείνει. Μπράβο. Ντεγκίνη. Αποτελεί παρελθόν ήδη ο Ντεγκίνη. Τζάμπα τον λες. Νομίζω εντάξει, έτσι, βγαίνει, βάζω γιατί έτσι βγαίνει από το ρεπορτάζ. Έτσι είπα και Κουέστα. Εγώ τον Ντεγκίνη πάλι παίζει ρόλο τα χρήματα. Τον ήθελα. Ναι. Θα τον ήθελα. Εγώ. Ναι. Είτε, δηλαδή είναι και έστω και στον πάγκο, είναι μια ποιοτική αλλαγή ο Ντεγκίνη. Δηλαδή λέμε να μην έχουμε στον πάγκο το Ντρούλινγκ, να έχουμε και λίγο ποιότητα. Να βγαίνει ένας, να μπαίνει ένας ποιοτικός. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν βλέπεις ότι και οι 7, ναι. είναι και ο Κουέστα βέβαια ο πρωταθλητής. Ότι ο Κουέστα αναπληρωματικός ως μπούλο. Ναι. Okay. Άρα, λέω εγώ. Ναι. Να μείνει όμως, όχι να τον διώξεις. Να παίρνεις ένα καλύτερο. Για να το βάλεις πάγκο. Ναι, αυτό που ακούστηκε για το. Μάλιστα το λέγαμε εδώ πέρα στην εκπομπή, ναι. Δεν θυμάμαι αν μαζί σου με ποιον το έλεγα. Θεωρώ πολύ καλή στο Μέγερη. Και εγώ, εφόσον. Και εγώ τι θεωρώ. Ναι. Και θέλει και center back. Δεν ξέρω κάτι. Αν τελειώνει το συμβόλαιο του. Θέλει center back πολύ καλό. Και Έλληνα. Δεν ξέρω αν τελειώνει το συμβόλαιο του. Έχει συμβόλαιο, είναι ιδανικό. Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν είμαι δημοσιογράφος. Να φύγει, συγγνώμη. Εσβάνει. Ναι. Πολύ καλό. Δεν θέλει να φύγει. Φεύγει να φύγει στο εξωτερικό του. Καλά, εντάξει. Και εγώ θέλω την Ντενίζ Ρίτσαρντ. Δεύτερη φορά όπως το λέω. Τι λοιπόν να κάνω. Και εγώ θέλω την Ντενίζ Ρίτσαρντ, ρε φίλα, αλλά δεν μπορώ. Όπω βλέπει λοιπόν. Είναι 7 ποδοσφαιριστές μαζί με το Βέλεθ 8. Mm-hmm. Έχουμε γραμμή. Έχουμε γραμμή, πες λοιπόν, αυτό και ναι. Οι οποίοι εγώ θεωρώ ότι αν κρατήσουμε τους 4, γιατί τους 4 τους θέλω πάρα πολύ, με τους άλλους δεν ξέρω τι θα κάνει η διοίκηση. Δηλαδή, μιλάω για Κόρχουτ, Ματίγια, Λάρσον και Γκάμα. Γκάμα, Λάρσον και Κόρχουτ, βασική ως. Ο τέταρτος είναι ο Ματίγια για μένα, για άλλους μπορεί να μην είναι. Λοιπόν, εγώ λέω αυτούς τους 4, αν μπορέσουμε και τους κρατήσει ο Άρης, έχει κάνει μια πολύ καλή μαγιά για παίζουν όλα ρόλο, φίλτατε. Λοιπόν, πάμε τον φίλο να μην περιμένει. Καλησπέρα. 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 Με ακούτε? Σας ακούμε. Ναι, ήθελα να ξέρω τη γνώμη μου σχετικά με το θέμα του Βέλετ.
Σας ακούμε. Το όνομά σας αν θέλετε πρώτα. Με λένε Αλεξάνδρα. Σε ακούμε, Αλεξάνδρα. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να τριωνόμαστε και να μαλώνουμε μεταξύ μας. Σωστό. Γιατί κατά τη γνώμη μου τον τελευταίο καιρό, προσωπική μου γνώμη είναι αυτή, ο Βέλετ έκανε αρκετά λάθη που αποστήχησαν. Είναι κακό να είμαστε προσωπολάτρες. Σαν το Βέλετ υπάρχουν πάρα πολλοί και καλύτεροι. Και δεν ξεχνώ την τρέλα όλων των αδερφών όταν έφυγε ο Σιώπης. Αλλά... Αλεξάνδρα, να μην απαξιώνουμε και από την άλλη, έτσι. Όχι επειδή θα φύγει ξαφνικά δεν είναι καλός παίκτης ο Βέλεθ, έτσι. Να μην απαξιώνουμε. Δεν είπα ότι δεν είναι καλός, αλλά δεν πρέπει εμείς να τρελνόμαστε τόσο, γιατί ουδείς είναι αντικατάστατος. Αυτό σωστό, σωστό. Σωστό είναι αυτό που λες. Το λάθος, κατά τη δική μου γνώμη, το λάθος που έκανε ήταν ότι δεν έπρεπε να βάλει όρος στο Παναθηναϊκό, να μην κάνει γνωστό το συμφωνητικό μέχρι το τέλος του συμβολέου του με τον Άρη. Σωστότατα μιλάς. Έτσι. Σωστότατα μιλάς. Αυτό ήταν... Τα λάθος. Μεγάλο λάθος. Διαφορετικά, επαγγελματίας είναι, μπορεί να παίρνει μόνο τις αποφάσεις σχετικά με το μέλλον. Βέβαια. Να σας πω για κάτι άλλο. Πώς σας λένε, αδερφέ? Πώς? Πώς σας λένε? Πώς μας λένε? Πώς σε λένε εσένα? Εμένα Ζάχο και απέναντι ο Γιάννης. Ναι, αδερφέ Ζάχο, διαφορετικά, αυτές οι κάτω-κάτω οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές έρχονται και φεύγουν. Εκείνοι που μένουν είμαστε εμείς οι φίλοι και ο Άρης. Έτσι, έτσι. Συμφωνούμε. Να σε ευχαριστήσουμε, Αλεξάνδρα, να είσαι καλά. Γεια σας. Και νομίζω, ας προσέχει τις υπηρεσίες του όπως έκανε μέχρι τώρα. Σωστά. Και στο τέλος σας πες το καλό. Να είσαι καλά, Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ας. Πολύ ωραία τα είπε η Αλεξάνδρα. Περισσοτομένη άποψη και για γυναίκα, μπράβο. Τι θα πει για γυναίκα, δεν το κατάλαβα. Μην είσαι, το όλες. Μην είσαι ρατσιστής. Δεν είμαι. Απλώς δεν το έχουν όλες. Αυτό είναι. Σου την παίζουν οι γυναικείες οργανώσεις. Αν ακούσει και ο Μπουγάτσας τώρα και θα συμφωνήσει. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ζάχο και Γιάννη. Καλησπέρα. Έλα, θα δω. Πάμε. Για το Βέλεθ. Εντάξει, έχει σίγουρα ευθύνη. Γιατί θα προνοούσε πιστεύω και από το δικό του χέρι να μην δημοσιευθεί τώρα, από τώρα. Ναι, αυτό βέβαια δεν ξέρουμε, πρόσεξε, δίκιο έχουμε από έξω να το λέμε, δεν ξέρουμε μπορεί να το κάνει και ο Παναθηναϊκός από μόνος του. Ναι, κοίτα, συμφωνείς με αυτό που είπα, ότι προσπαθούν να σε αποδυναμώσουν σαν ομάδα, ιδίως ο Παναθηναϊκός. Ναι, ναι, ναι. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Γιάννη και πήρα μάλιστα να το... Να το πω και με παραδείγματα για τον Παναθηναϊκό. Τελευταία, νομίζω στο τελευταίο μάτσο ο Δόνης είχε πει, ας πούμε, για τον Παναθηναϊκό ότι σου λέει το επίπεδο Ολυμπιακού ΑΕΚ ΠΑΟΚ δεν μπορούμε να το φτάσουμε, λέει, ακόμα. Η λογική πια λέει ο αντίπαλος του είναι ο Άρης. Έτσι. Και του χρόνου βγαίνουν τέσσερις Ευρώπη. Να δούμε. Δεν είναι σίγουρο ακόμη, να δούμε. Μπορεί ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, μπορεί ο Ολυμπιακός να περάσει και την Γούλφς. Αν περάσει την Γούλφς και κάνει άλλη μία νίκη, ανεβαίνουμε και έτσι. Θαύμα θέλει, θαύμα. Καλά, δεν θέλει θαύμα. Την Γούλφς θα αποκλειστεί από την Άρσεναλ. Ποια είναι η Γούλφς? Πολύ δύσκολα. Μακάρι. Μακάρι να περάσει ένα βαθμό. Σίγουρα είναι δύσκολο. Αλλά η λογική λέει αυτό που λέω εγώ, ότι θα βγουν τέσσερις ομάδες. Οπότε με το σκεπτικό αυτό. Έτσι. Σου λέει Παναθηναϊκός, κάτσε να το χτυπήσουμε. Και τώρα το συμβαίνει δηλαδή. Εγώ είμαι απ' έξω πάλι. Αυτό είναι. Εντάξει, ναι, για μένα δεν είναι επιλογή του Δόνη, έτσι. Θυμάσαι πριν από ένα μήνα που έγινε το θέμα και σχεδόν με κόλπησε να τα βροντίξει ο Δόνης από τον Παναθηναϊκό, γιατί ουσιαστικά είναι του τεχνικού διευθυντή, του Ρόκα, η επιλογή. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει λογική αυτό που λες, Θόδωρε και ο Πόσμαν, αλλά το θεωρώ λίγο τραβηγμένο, παιδιά. Καθόλου. Ναι, εντάξει. Εγώ το θεωρώ ως ανταγωνιστή, με το σκεπτικό αυτό ότι βγαίνουν τέσσερις του χρόνου. Και είναι ουσιαστικά, δηλαδή, αν το βάλεις στα χαρτιά, ο Παναθηναϊκός με τον Άρη θα παλέψουν για την θέση. Έτσι τώρα όπως το λέμε. Έτσι πως δείχνουν τα πράγματα. Καλά, είναι τέσσερις του χρόνου. Μην ξεχνάς πάντα την προοπτική του κυπέλου. Δεν μπορεί να βγει τέταρτος Παναθηναϊκός ή πέμπτος πως είναι και να μην βγει Ευρώπη. Έτσι. Να πάρει το κύπελο μια ομάδα κάτω. Δύσκολο αυτό. Οπότε και να μας πέρα. Καθόλου δύσκολο. Α, είναι ο Άρης και το παίρνει. Και... Περίμενε. Δεν το παίρνει φέτος, το παίρνει του χρόνου. Και μπας πέρασε ο Παναθηναϊκός. Ποιος θα βγει Ευρώπη. Εντάξει, σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει. Θέλω να σου πω. Απλώς, δεδομένων των πραγμάτων, έτσι πάνε τα πράγματα. Και ένας λόγος παραπάνω είναι ότι από τον Παναθηναϊκό θα φύγουν και πολλοί παίχτες, αυτό λέει το ρεπορτάζ, ας πούμε. Ας πούμε, αυτό που διαβάσατε εσείς στο site, την άποψη αυτού του ρεπορτ του Παναθηναϊκού, αυτή την άποψη για το Βέλεθ, ας πούμε, που τον έχουν για τρίτη, για αναπληρωματικό, το δύο βασικό στόπερ τον έχουν, τη λένε και άλλοι ρεπορτ του Παναθηναϊκού.
Ωραία, γενικότερα. Και δεν μας... πολύ παιδί, μπορεί και ο Θεοδόνης να μην μείνει. Δεν μας ενδιαφέρει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, κάνω ό,τι θέλω. Ναι, απλώς σου λέω ότι πάρα να σε χτυπήσουν. Πάρα να σε χτυπήσουν για μένα. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Γιάννη. Έτσι είναι. Γι' αυτό το θέμα. Ωραία. Σου λέει κάτι να του δημιουργήσουμε πρόβλημα. Υπάρχει αυτή η εσωστρέφεια στον κόσμο που εντάξει έχει κάπως μειωθεί. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Παλιά ήταν. Θα λέγαμε δώσε 400 να τον κρατήσει το βέβαιο. Θοδόρε, δεν είναι όπως παλιά, γιατί έχουν περάσει και 12 χρόνια από την τελευταία φορά που είχαμε τέτοια θεματάκια. Έτσι. Πολύ. Και έχουμε στραπασαριστεί σίγουρα. Και έχουμε λίγο προπονηθεί σε αυτά και τα βλέπουμε ακριβώς. Και διαφορετικά σίγουρα. Πλέον. Γιατί και εγώ είμαι εδώ. Θα θυμάμαι που έλεγα ο Κόκε, μη φύγει ο Κόκε. Έτσι. Τώρα δεν υπάρχει. Στο καλό θα βρούμε άλλον. Έχουμε πάρει το μαθημά μας. Εγώ πιστεύω με. Με 260 χιλιάρικα ας πούμε που δίναμε για το Βέλεθ βρίσκεις καλό παίχτη αμυντικό. Έτσι ακριβώς είναι. Να σε ευχαριστήσω Θόδωρε. Έγινε εδώ. Να σε καλά. Να σε καλά. Μην ξεχνάς ότι τα δύο center back του Παναθηναϊκού, ο Σέγκερφορντ και ο Πούγκουρας, μαζί παίρνουν αποδοχές 250.000. Διάβασες αυτόν τον τέτοιο, διάβασες. Πώς φαίνεται τον διάβασες. Φοβερό. Δεν θυμάμαι το όνομα, τον διάβασες. Φοβερό έτσι. Παρακολουθείς και 350 θέλει, παίρνει τη χρονιά ο Βέλεθ για να πληρωματικό. Δεν είναι, είναι, είναι ύποπτο. Αυτό είναι το πρώτο λάθος. Δεν θα είναι αναπληρωματικός ο Βέλεθ. Βασικός θα είναι. Θα το δούμε αυτό. Καλά, θα το δούμε. Εδώ θα είμαστε. Για να δούμε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έλα, Ζαφ, καλησπέρα. Και ο Πόστμαν μαζί, έτσι. Έλα, εγώ είμαι. Ναι, σε ακούμε. Έλα, Ζαφ, ο Χρήστος από σέρες σήμερα. Έλα, Χρήστο και τον Γιάννη έχουμε. Ρε, Πόστμαν. Έλα, γουρνά μου, τι κάνεις. Για χαρά, για χαρά. Πάμε, ρε Χρυσταρά, πάμε. Λοιπόν, καταρχήν, και εγώ αυτό το πιστεύω ότι ο Βέλεθ θα παίζει ένα πνευματικός. Mm-hmm. Πιστεύω. Είναι καλός, πολύ καλός. Γιατί τον Παναθηναϊκό είναι πολυτέλει κιόλας. Βασικός εννοείς, γιατί είπες ένα πνευματικός. Βασικός ήταν. Συγγνώμη, βασικός. Ναι, βέβαια. Θα παίζει ο Πούγκουρας για παίξει ο Βέλεθ, σοβαρά μιλάμε τώρα. Τι να πω. Από αυτούς τους παίκτες που αναφέρατε, εγώ δεν ας πω, δηλαδή, δεν θα στενοχωρηθώ αν φύγει η Ντέγκε και η Κόρχουτ. Ο Κόρχουτ είχε κάποιες αναλαμπές, αλλά γενικά ήταν μέτριος. Διαφωνώ. Εντάξει, άποψή του. Θεωρώ μέχρι το Δεκέμβριο, μέχρι και λίγο μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ, μπορεί να ήταν και ο καλύτερος παίκτης του Άρη. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Ο Κόρχουτ, έτσι. Α, μετά υπάρχει κάμψη, γιατί παίζουν όλο ίδιοι, ρε. Φιλολογικό είναι να υπάρχει και κούραση. Εντάξει. Κοίταξε, τον καλό τον Κόρχουτ, τον καλό θέλω όμως, αλλά δεν είναι, δεν ξέρω. Κοίτα, ας βρούμε καλύτερο και ας είναι ο Κόρχουτ αλλαγή, Χριστό. Έτσι, ακριβώς. Δεν κάνεις. Εδώ δεν έχεις ούτε πισινό του. Δεν έχεις κανέναν. Δηλαδή αν σου τραυματιστεί κάει. Πίσω από τον Κόρχουτ είμαι εγώ. Θα βάλεις δηλαδή το Σάσα πάλι να παίζει εκεί στα πλάγια. Έλα, συνέχισε Χριστό. Το ίδιο ισχύει για τον Ματίγια. Θέλω τον καλό Ματίγια. Το Ματίγια δηλαδή που έβαλε τον γκολ στους Σουηδούς, στους Νορβηγούς. Στους Νορβηγούς. Και τον περσινό καλό Ματίγια θέλω. Φέτος μου ήταν μέτριος. Δεν ξέρω, έτσι μου φάνηκε. Μετριότητα και κάτω του μετρίου. Και κάτω του μετρίου δεν και κάτω, πω, κάτω. Ναι. Θέλω τον καλό Ματίγια. Περίμενε λίγο, Χρήστο, παιδιά. Μην τηλεφωνείτε. Οι δύο που είστε στην αναμονή είναι ήδη παραπέντε. Έχουμε δύο. Και 11 η ώρα πρέπει να πει και ο Γιώργος Ζαγόρας. Έλα. Καλά, Γκάμα δεν το συζητάω. Εντάξει, παιχτούρα. Και νομίζω ο Γκάμα θα κλείσει, νομίζω. Τι να σου πω. Ναι, πρέπει να κλείσει, παιδιά. Λάρσον Ιντέγε και Κουέστα Ιντεγινή. Αυτοί, με αυτούς. Ναι, Λάρσον μέσα, ναι. Και Ιντεγινή είναι αυτό που έλεγε ο Ζάχος. Είναι σαν αλλαγή, είναι καλός. Παιδιά, δεν ξέρω, προφανώς δεν αρέσει τον Γερμανό. Ο Ιντεγινή, επαναλαμβάνω, ήταν από αυτόν και όπως λες τον Γκάμα και κανένα ακόμη ξεκινούσε η 11 του Άρη. Εντάξει, να μην τρελαθούμε κιόλας. Ακριβώς. Τώρα τι να πω, αν ζητάει τα τριπλάσια λεφτά, οκ. Okay, εντάξει, αυτά δεν τα ξέρουμε όμως εμείς. Ζάχο και κάτι τελευταίο για να μην κρατώ τη γραμμή. Μεγάλη μου αδυναμία, μακάρι να είχαμε λεφτά να φέρναμε πίσω τον τέτοιο να. Τον Ματέο. Ματέο λέει δεν παίζει πλέον, κάπου το διάβασα πριν λίγο καιρό. δεν παίζει τώρα πλέον. Δεν είναι αναπληρωματικός και πολλές φορές λέει και 8-18. Δεν ξέρω αν ήταν τρολιά. Ας μας τον δώσουν δανεικό. Ας μας τον δώσουν δανεικό για λίγο. Με οψιόν. Μα τον θέλω, παιδιά, είναι. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Πήραμε. Ναι, τους δίνουμε και τους δίνουμε και το Μαντσίνι δώρο, άμα θέλουν. Εντάξει, τους τον δίνουμε. Τους δίνουμε δώρο. Μαντσίνι δώρο να πάει εκεί. Ωραία. Έγινε, ρε Χρήστο. Να σε καλά, να σε καλά. Οι δύο που είναι στην αναμονή. Να τους πάρω. Καλησπέρα. Έλα, τι κάνουμε. Δόξα τω Θεώ. Καλά είμαστε. Παλεύουμε. Καλά είμαστε, μπράβο. Και εγώ συμφωνώ για το τελευταίο που είπες και δώρο. Αυτός πάει δώρο. Όπου πάνε μερικοί, πάνε και τα μερικοί, μερικοί περιμένουν ακόμα από το Μαντζίνι, ας πούμε, να δείξει. Τι να σου πω, ρε φίλε, μακάρι επαναλαμβάνω να ξεφτυλιστώ για να μου το λένε. Δεν, θεωρώ ότι είναι παλτουδιά. Μακάρι να ξεφτυλιστώ. Αυτό που φαίνεται
είναι ότι ο προπονητής σου είχε δώσει το στίγμα ποιους θέλει και ποιους δεν θέλει. Από τη στιγμή που δεν εμπιστεύεσαι τον πάγκο του και όλους τους αναπληρωματικούς, σημαίνει ότι όλοι αυτοί είναι για φευγάλα. Μέσα αυτούς είναι και ο Τικίδης. Ναι, αφού λέει έχει, α, έχει κλείσει, έχει μια πρόταση και από Κύπρο και όλες και πολύ καλή, οπότε θα πάει εκεί. Από εκεί και πέρα, για center back δεν χρειάζεται να κλέσει center back. Να χάσεις ένα γκολτζί, να κλάψεις. Να σου πω κλάψε εδώ πέρα, δύσκολα τον βρεις. Έχεις δίκιο, είναι θέση που υπάρχει και πολύ μεγάλη γκάμα παικτών, έτσι. Και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όχι μπρονογκάμα, γκάμα, αλλά υπάρχουν πολλοί, ποσότητα. Εκεί που πληρώνεις αρκετά χρήματα και το ψάχνεις, αν σου βγει, είναι το σύνδερφο, δεν ψάχνεις κάτι, και να παίξεις στο κέντρο. Έτσι. Και ο Ματίγια, και ο Ματίγια στο, μετά. Στο κέντρο δύο θέλουμε, στο κέντρο δύο θέλουμε. Δύο κόφτες θέλουμε για μένα. Δύο. Βέβαια θέλεις δύο. Δύο. Μπορείς. Εγώ έχω έναν ήδη στο μυαλό. Θες θερματοφύλακα, από εκεί πρέπει να δεις και ποιον θα πάρεις εκεί πέρα, ας πούμε. Άλλον... Μέγερ λέει, μια χαρά είναι μέγερ. Κοίταξε, center back να σου δώσω τώρα την έννοια, ρε παιδί μου. Παίζει το, πώς το λέτε δικό μας τον Έλληνα, ρε, τον ξεχνάω τώρα το επίθετο. Ο Ντελιζήσης. Ναι. Κάποια στιγμή δεν έπαιζε. Βλέπεις, μπήκε, παίζει. Μια χαρά είναι. Στην Ελλάδα, ρε. Δεν είναι ακριβώς. Δεν είναι ούτε, ούτε τον Βαν Πάστεν έχουν επιθετικό, ούτε τον Ακμπόγκ. Έχουν μπράβο, και τον Αραούχο που έπαιζε, δεν έπαιζε στο έτσι. Εντάξει, καλός ο Αραούχο. Μπράβο, δείτε έτσι λίγο να πηδάνεις κεφάλες, να είναι λίγο γρήγορο, λίγο κομμάτια. Από κεφάλι το έχει. Καλύπτεται αυτή η θέση, πιστεύω, πολύ εύκολα σου. Οπότε για μένα δεν είναι λυπητέρη. Ωραία. Το κέντρο και το center four. Αυτά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Να σε ευχαριστούμε. Καλά, στον τελευταίο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, παλικάρια. Καλησπέρα. Το όνομά σου αν θες. Κυριάκος λέγομαι, Αριανός. Έλα, Κυριάκο. Από πού μας ακούς, γιατί καινούργια φωνή. Πρώτη φορά σας. Από Θεσσαλονίκη είμαι εδώ. Από Νεάπολη. Έλα. Κυριάκο. Πατριωτάκι μου είσαι. Να το. Κυτρινόμαυρη φυσικά. Τι θα είναι. Για. Είμαστε και έτσι. Μέσα στη φωλιά του Λύκου είμαστε. Έτσι. Του Κούκου θα πέρα. Έλα, σε ακούμε Κυριάκο. Ήθελα να πω δύο παρατηρήσεις λίγο για μένα, όπως έχει το παιδί δίπλα σου Ζάχο ο Πόσμαν. Γιάννης. Ο Γιάννης. Για μένα ο αντίπαλός μου πέρσι κάτι κάναμε τον κοντράδο του Παναθηναϊκό. Έχει δίκιο σε αυτό το πράγμα, είναι ο Παναθηναϊκός. Δύο χρονιές, τρεις χρονιές πρέπει να τον καφατζώσω και φέτος δεν είναι αργά καθόλου. Είναι και τα play-off. Για μένα. Το καλό είναι να πάω να περάσω από τον ημιτελικό με την ΑΚ, να πάω τελικό και το τι θα γίνει εκεί πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα για το θέμα του Βέλεθ. Για μένα το παιδί εντάξει πρόσφερε όσα πρόσφερε, καλός παίκτης, αλλά στη θέση του center back μπορούμε να βρούμε κι άλλον. Καλός να πάει εκεί που θέλει να πάει το παιδί. Το θέμα το timing που βγήκε για μένα σε τρύπησε ο Παναθηναϊκός. Επειδή σε θεωρεί ανταγωνιστή, κατάλαβες. Έτσι ακριβώς είναι. Ωραία ρε Κυριακό, θα το δούμε. Ας ελπίσουμε στον ημιτελικό και πρώτα και στον τελικό μετά να είναι καλός να βάλει και ένα γκολ, να σηκώσει το κύπελο και μετά εγώ, θα με χειροκροτήματα. Πρέπει να παίξει. Πρέπει να παίξει έτσι. Ο Βέλεθ. Για να δούμε, αυτό είναι ζήτημα. Γιατί δεν έχουμε όπως είπατε και την πολυτέλεια, καταλάβατε. Έγινε παιδιά, μακάρι να πάρουμε το κύπελο. Δεν είναι μακάρι, πρέπει. Γεια σου Κυριάκο και την Ρώμα Βρυνέπολη. Να σε καλά, να σε καλά. Επαναλαμβάνω, το μόνο αν το πούμε λάθος του Βέλεθ θεωρώ ότι είναι αυτό που είπες και εσύ Γιάννη προηγουμένως, ότι ενώ είχε συμφωνήσει λες ακόμη δεν πάει. Όχι, είχε συμφωνήσει. Έχω την εντύπωση ότι και ο ίδιος μπορεί να ευνηδιάστηκε με αυτό που είπε. Ναι. Υπήρχε, σε είπα, δόλος από μέρος του Παναθηναϊκού. Κάτσε να, διαβάσω την Μάζδα Μανατίδης και κάνεις τον επίλογο εσύ. Ναι. Στους επιλόγους σε καλώ, σε εμπιστεύομαι. Παρακαλώ. Μάζδα Μανατίδης, η καρδιά της Μάζδα χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη στη Μάζδα Μανατίδης. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεση RX. Μάζδα Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Μάζδα ή το Μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης στο Μάζδα είναι ένα στην πόλη μας και είναι στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο 2310-924-931 για τυχόν ερωτήσεις σας προς τη Μάζδα Αμανατίδης. Να σε ευχαριστήσω καταρχήν που ήσουν για άλλη μια φορά. Να σε καλά, Ζάχο μου. Να σε ευχαριστήσω. Τον επίλογο θα τον κάνεις. Παρέα σου, και ξέρω ότι με ευχαριστεί ιδιαίτερα. Να σε καλά. Λοιπόν, μ' αρέσει να έχω κουβέντες. Νομίζω και με σένα και με τον κόσμο, έτσι. Κάνουμε παραγωγικές συζητήσεις. Έτσι θεωρώ εγώ τώρα. Ο κόσμος κρίνει, έτσι. Ναι, θα κλείσω λέγοντας το εξής. Ότι
Εάν πάρει το κύπελο ο Άρης, που το πιστεύω πάρα πολύ, φέτος δηλαδή είναι η χρονιά του, αυτό που θα γίνει στο Λευκό Πύργο δεν θα έχει ματαξαναγίνει. Και εγώ αυτό πιστεύω να σου πω. Να ξέρεις ότι θα έχει 100.000 κόσμο. Ναι, εγώ θα είμαι στην Αθήνα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω που θα είσαι. Πού τραπέζι εδώ πίστα. Πάντως θα βουλιάξει η πόλη. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό να το ξέρεις. Αυτό είναι δεδομένο. Και λοιπόν, αυτό κλείνω. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Αύριο ξανά σε 9 η ώρα, πρώτα Θεός, Ράδιο Μαρμίτα με Τάσο εδώ στο στούντιο. Μείνετε συντονισμένοι, μην το κουνήσετε ρούπι. Ακολουθεί Γιώργος Αγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα. Σας κρατήσει συντροφιά κανονικά μέχρι τη 1 η ώρα, αλλά πολλές φορές ο Γιώργος το παρατραβάει και λίγο περισσότερο, όχι πάρα πολύ. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Από μένα και το Γιάννη, να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.